Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Φιλιά. Τι έγινε, όλα καλά, εντάξει, good boy. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης, παρέα, άλλη μια εβδομάδα παρέα εδώ πέρα θα είμαστε χωρίς μπάλα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, έχουμε να πούμε για εθνική ομάδα, έχουμε να πούμε για Έλληνα πολιτικό που χαροπαλεύει και από κάτω γίνονται χαμός με τα blogs, οι αντίπαλοι του βρίζουν κτλ. Έχουμε ωραία θέματα. Έχουμε μια εθνική ομάδα στην οποία βρέθηκε στο Καραϊσκάκι σε 15.000 κόσμο ο Έλληνας Πρωθυπουργός και δεν ακούστηκε ούτε μια αποδοκιμασία, οπότε μετράει θετικά ο Τσίπρας, αφού πέρασε από τη Θεσσαλονίκη αλόβητος και χειροκροτήθηκε από την πόλη μας και είπα ρε παιδί μου μήπως είμαστε ψικασμένοι εμείς, ας πούμε, μήπως έχουμε κανένα θέμα. Τελικά απεδείχθη ότι η χώρα περνάει καλά, δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός ο οποίος οι πολίτες του βάλλονται, πεινάνε, δεν έχουν δουλειές, έχουν ξέρω εγώ τι δεν έχουν, να πάει στο Καραϊσκάκι και να μην ακουστεί. Εκτός αν μπήκανε στο Καραϊσκάκι όλοι με προσκλήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, αυτοί από τους οργανωμένους της Εθνικής Κουτραδόρη, εντάξει, αυτοί μπαίνουν ούτως ή άλλως τζάμπα μέσα. Αυτοί που βαράνε τα τύμπανα και τα λοιπά, έχω μάθει ότι δεν έχουν πληρώσει ποτέ εισιτήριο. Και αυτό είναι ένα θέμα κουβέντας. Γιατί εντάξει, κούτρα καλή είναι, δεν λέει κανείς όχι, αλλά όταν θες να πεις ότι αγαπάω κάτι, το άτομο που αγαπάς το πληρώνεις, να πούμε. Δηλαδή, ότι αγαπάς το πληρώνεις. Έρχεσαι με μια κουλτούρα να πούμε, λες εγώ αγαπάω το κυνήγι. Ναι, αγαπάς το κυνήγι, αγοράζεις σκύλο, αγοράζεις δεύτερο σκύλο, αγοράζεις σκυλοτροφή, τον πας στο σκύλο στον κτηνίατρο. Άμα τον ορμήσεις το γουρουνόπουλο, να πούμε, κυνηγάς γουρούνια, εσύ στον Πολύγυρο, έρχεται ξέρω εγώ το ράβεις, πληρώνεις ξέρω εγώ 200 ευρώ την, αυτή που γιατρό που το ράβει, την εγχείρηση κτλ. Ξοδεύεις ώρες, βενζίνες, πετρέλαια, ντουφέκια. Λες το κάνω και τα αγαπάω. Ο άλλος αγαπάει, ξέρω εγώ, να βουτάει, ξέρω εγώ, να πιάνει ψάρια. Παίρνει τη στολή του, πληρώνει τα βατραχοπέδιλα τα ακριβά, πληρώνει εκεί τις σημαδούρες, μπορεί να πληρώνει τη βενζίνη ενός φίλου του για τον κυφιλά, μην περάσει κανένα σκάφος από πάνω. Πληρώνει, κάτι πληρώνει. Ο άλλος, ξέρω εγώ, αγαπάει το καλό φαγητό. Πάει στο εστιατόριο, πληρώνει για να φάει καλό φαγητό. Εκτός αν είναι ο κόκκινος που βρίσκει ευκαιρίες και το κουτράρει το θέμα. Μας έχει μάθει, μας έχει κάνει μαθήματα. Τέλος πάντων, και αυτός πάει σε ακριβά εστιατόρια, πληρώνει. Εντάξει, τώρα πλάκα κάνω. Άμα τώρα θέλει κάποιος να μας κάνει το τραπέζι επειδή μας αγαπάει πολύ, γιατί να μας αγαπάει πολύ κάποιος. Τέλος πάντων, κοινωνιολογικό το θέμα, δεν είναι τέτοια η ώρα για να το πούμε. Ο άλλος, ξέρω εγώ, αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Παίρνει το πούλμαν, μπαίνει μέσα, πηγαίνει, ξέρω εγώ, φωνάζει, αου, πλακώνεται, γουστάρει. Αγαπάει το θέμα. Πάει, του σπάνε το κεφάλι, σπάει το κεφάλι αυτός, τον βάζουν μέσα, τρέχει μάνα, βγάλει τον δικηγόρους, κόλπα. Έχει θέματα. Όταν κάνεις κάτι και το αγαπάς, το πληρώνεις. Ένα αυτή στην εθνική που πάνε δεν πληρώνει κανένας τίποτα. Ως και την τρομπέτα που του κλέψαν τα λουνού, ζήτησε να πούμε να του πάρουν την τρομπέτα η ΕΠΟ. Και του πήρε, λέει, η ΕΠΟ την τρομπέτα. Δηλαδή είναι ασύλληπτα πράγματα αυτά. Καλό πράγμα είναι η κούτρα, αλλά είπαμε έτσι. Μετά, εθνική ομάδα. Σας λέω εγώ χρόνια. Η εθνική ομάδα είναι μια ομάδα η οποία ζει εις βάρος των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Μιας και είστε και τοπικιστές. Και λέτε πάντα τυχονεύατε. Δεν τυχονεύατε. Ερχόταν στη Θεσσαλονίκη, στη Χαριλάου, τη βρίζατε. Κυνηγούσατε τον Τζάρτα. Βρίζατε, ξέρω εγώ, τον Μητρόπουλο. Βρίζατε τον Αναστόπουλο. Ερχόταν στην Τούμπα το ίδιο. Και μας την πήραν την εθνική, μας την πήγαν στην Αθήνα να πούμε. Γιατί αυτοί την έχουν, ξέρω εγώ, εντάξει, την βρήκε στο Καραϊσκάκι. Έχουν και τα δικά τους τα εμπορικά κομμάτια να πούμε, εντάξει. Τι να πω, έχω απειβδίσει να πω. Μια ομάδα η οποία είναι τον μάνατζερ, μια ομάδα που είναι παρεάκι, μια ομάδα η οποία. Τώρα πήγε ο Σιώπης, δεν τον έβαλε το Σιώπη να παίξει, έβαλε το Μανιάτη. Άμα φύγει ο Μανιάτης τώρα τον διώξουν από τον Ολυμπιακό και παίξει ο Σιώπης, θα βάλει το Σιώπη. Και τώρα ο Σκύπε τι δεν είναι, κατευθυνόμενος ο Σκύπε από τους μάνατζερ, να πούμε. Δεν είναι κατευθυνόμενος από τους μάνατζερ. Δηλαδή, στραβός είναι. Πάει στη Νέα Σμύρνη ο Σκύπε και βλέπει Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Λέω εγώ ένα μάτς, το τελευταίο μάτς. Και βλέπει ότι ο Σιώπης δαγκώνει χαμηλά, ντουμπλάρει δεξιά, ντουμπλάρει αριστερά, κόβει. Εντάξει, για μπροστά παιχνίδι δεν είναι να κάνει ο άνθρωπος, το ξέρει και ο ίδιος. Αλλά τέτοιο pitbull μέσω αμυντικό, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Τα τελευταία χρόνια. Τέτοιο pitbull. Με ένα 71 στον μπόι. Κοντός. Φοβερό pitbull. Πάει, βάζει το μανιάτι. Σε φταίω εγώ, ρε φίλε, που θα σε βάλει ο άλλος από εκείνη την πλευρά γκολ. Και φώναζε ο μανιάτης του στόπερ, ελάτε κοντά. Τι λέει να αφήσει ο άλλος κοντά και αφήσει τη θέση του και να μπει στην τρύπα ο άλλος. Πάω εγώ τώρα να σώσω το μανιάτι, ας πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Τρώει τον Καρέλι τώρα. Τρώει τον Καρέλι ο άλλος. Το είδα το μάτς, γιατί χθες είδα κάτι αγώνες box. Το είδα το μάτς μετά, στο βίντεο με το βάλαν και το είδα. Λοιπόν, έξω αριστερά ο Σταφυλίδης. Έξω αριστερά ο Σταφυλίδης και δεν παίζει να πούμε, πες τώρα, ο Καρέλης. Ο πιο φορμαρισμένος, ο πιο διεισδυτικός, δυνατός στα μαρκαρίσματα. Θα γυρίσει, θα μαρκάρει, θα φύγει στη μεγάλη ταχύτητα, θα σκοράρει με το αριστερό το πόδι. Δυνατό παιδί. Έξω. Έξω. Το Χολέμπα το φάγανε. Το Χολέμπα. 32 χρονών. Παίζει σε υψηλό επίπεδο. 32 χρονών. Να μην μπορεί να παίξει αυτή η ομάδα 5-3-2 που ανέλησα σήμερα το απόγευμα στην εκπομπή του Καρατζαφέρη. Δηλαδή τρώει στο Χολέμπα και διαγράφεις από τα μητρώα ένα σύστημα. Γιατί ουδής μπορεί να παίξει το 3-5-2. Τώρα αν πάμε στη Βοσνία να παίξουμε εκεί στον πόλεμο. Αν παίξετε μάλλον, να παίξουμε, εντάξει. Ή να πάει, ξέρω εγώ, στο Βέλγιο να παίξει. Να παίξει στο Βέλγιο 5-3-2. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί γιατί δεν έχει αριστερό back half. Γιατί πήγε και έδιωξε το Χολέμπα. Γιατί έδιωξε το Χολέμπα και να παίξει ο Τζαβέλας. Ποιος ισοφάρισε στο 95. Και να οι Παοξίδες χαρά με τον Τζαβέλα. Τι χαίρεστε, ρε Χαϊβάνια. Επειδή έβαλε γκολ ο Τζαβέλας με την εθνική. Που έβαλε το Χολέμπα και έπαιξε ο Τζαβέλας. Καλά εξηγήθηκε και έπαιξε. Καλά εξηγήθηκε και έβαλε τον γκολ. Καλά εξηγήθηκε και πήρε αξία. Εσείς τι χαίρεστε. Χαίρεστε που στην εθνική ομάδα των Αθηνών που λέτε έβαλε τον γκολ ο Τζαβέλας. Στη μισητή ομάδα, στην αντιπαθητική ομάδα. Στην ομάδα των μάνατζερ τη Σόνι ο Τζαβέλας. Δηλαδή φάσκεται και αντιφάσκεται να πούμε. Γιατί άμα εγώ δεν του γουστάρω την εθνική, δεν του γουστάρω να κερδίζει, του γουστάρω να χάνει. Την γουστάρω να κάνει την εθνική, δεν την γουστάρω να κερδίζει. Εγώ όταν ισοφάρισε η εθνική δαγκάθηκα, δεν γούσταρα. Δεν την γουστάρω. Δεν την γουστάρω γιατί βρωμιάρα. Είναι λεπρή. Είναι μανατζερική, είναι επαγγελματική, δεν έχει καθόλου συνέστημα και έχει κλίκα. Δεν μπορώ να συμπαθήσω εγώ μια ομάδα, εγώ τα βλέπω φυσικοκοινικά τα πράγματα. Είναι μια ομάδα επαγγελματική που έκανε, ξέρω εγώ, τον Καπίνο Έλληνα, ενώ είναι Αλβανός, που θα κάνει τον Ζέκα Έλληνα. Που είναι, ξέρω εγώ, από τη Ζιμπάμπουε, από που είναι και τα λοιπά. Και μπορεί αύριο να κάνει, ξέρω εγώ, Έλληνα, μπορούσε να κάνει τον Μπέρκ Έλληνα, αν δεν είχαμε σεντερφόρ. Να τον έκανε τον Σουηδό Έλληνα. Σοπάρε, φίλε, σοβαρά μιλάς να πούμε. Και πρέπει εγώ να ευχαριστηθώ, να χαρώ. Εντάξει, να πήγαινα κι εγώ εκεί πέρα με τους οργανωμένους της Εθνικής, ταξίδι, τζάμπα, να παίρνα και τον κόκκινο μαζί, μας ταΐζαν όπως ταΐζουν αυτούς, μας δίναν και μια τρομπέτα να πούμε, να κάνουμε ρούτου του κτλ. Τα πουλούσαμε εθνικοφροσύνη. Έτσι, τζάμπα. Μια γάρα. Φαίνεται ότι και η εθνικοφροσύνη στο γήπεδο πρέπει να έχει προνόμια. Οργανωμένος οπαδός της εθνικής ομάδος. Τι λέει, ρε φίλε. Πληρώσατε εισιτήριο ποτέ? Αεροπλάνο πληρώσατε ποτέ? Πληρώσατε να πούμε διατροφή? Πληρώσατε διαμονή? Εγώ ξέρω ότι δεν πληρώσατε. Τώρα, αν πληρώσατε, μπράβο σας. Εγώ νομίζω ότι δεν πληρώσατε. Μάλλον ξέρω ότι δεν πληρώσατε. Λοιπόν, μηνύματα. Ο 957 δεν ξέρω, κοίταξε φίλε, το Metropolis είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει μια πολυφωνία. Δεν παίρνει γραμμή, ούτε πολιτική ούτε αθλητική. Εντάξει, τώρα θα μου πεις ότι εντάξει, υποστηρίζει κάποιες ομάδες. Εντάξει, είναι στο τοπικό επίπεδο. Υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, μετά από εκεί υποστηρίζει τον Άρη, μετά από εκεί υποστηρίζει τον Ηρακλή και ύστερα υποστηρίζει την Καλαμαριά κτλ. Είναι λογικό, απευθύνεται. Υποτίθεται σε ένα κοινό τέτοιο. Εντάξει, εμείς που απευθυνόμαστε σε ένα μεγαλύτερο κοινό, εγώ δηλαδή που απευθύνομαι σε ένα μεγαλύτερο κοινό, δεν ήρθε κανείς να μου πει γιατί παίζεις και άλλες ομάδες, ξέρω εγώ. Δεν με περιόρισε κανένας. Ή άμα έχω μια πολιτική άποψη, δεν ήρθε κανένας να μου πει μην μιλάς έτσι για τον δήμαρχο ή μην μιλάς έτσι για το αυτό. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια πράγματα. Οπότε, αν κάποιος το θεωρείς όπως το θεωρείς φασίστα ή δεξιό ή αριστερό ή ακροαριστερό κτλ., αυτό δεν είναι μια γραμμή ενός ραδιοφώνου δημοκρατικού. Είμαστε πιο ελεύθεροι, έχουμε μια πιο καλλιτεχνική αυτή. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ξέρω εγώ, να αρχίσουμε να λέμε ζήτω οι Τούρκοι, κάτω οι Έλληνες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, εδώ μιλάμε για ακραίες καταστάσεις, αλλά όταν παίξει, ας πούμε, μια ομάδα της Θεσσαλονίκης με μια ομάδα των Αθηνών, με μια ξένη ομάδα κτλ. Και δούμε μια διαιτησία 50-50 και πούμε. Δεν είναι. Κάποιοι το βλέπουν οπαδικά, κάποιοι το βλέπουν πολύ ρεαλιστικά, κάποιοι το βλέπουν κοινικά. Εντάξει. Ο καθένας όπως το βλέπει τη σκοπιά του, να πούμε έτσι. Οπότε καλά κάνεις και στέλνεις το μήνυμα, γιατί ο φόβος της κριτικής είναι ο θάνατος του ταλέντου. Και ότι θα πρέπει να γίνεται κριτική και πρέπει να τη δεχόμαστε την κριτική. Ωραία. Όπως μπορούμε να απαντάμε και σε αυτούς που μας κάνουν κριτική. Ακόμα και αν είσαι στο νοσοκομείο. Σήμερα τσακώθηκα με έναν άρρωστο, μου είπε κάτι, ξέρω εγώ, και το απάντησα εγώ. Ναι, αν δεν τον έκλεισα το τηλέφωνο να μην το πει, άσε το να το πει. Μη φοβάσαι τον λογόκινο, άσε να πει ό,τι θέλει. Μπορεί να το λέει, είναι προβοκάτορας. Ας είναι προβοκάτορας, άσε το να το πει. Εσύ έκανες επανάσταση το 81 και το 73 για να έρθει η δημοκρατία στην Ελλάδα. Δεν μπορείς τον άλλο να τον πεις και τα λοιπά. Τι, να τον ελέγχουμε τι θα πει. Να τον πούμε πες αυτό το καλό για μας, αλλά το κακό μην το λες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είμαστε αρεστοί. Είναι το στομάχι. Πρέπει να είναι γερό. Πρέπει να κρατάει. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Το στομάχι πρέπει να αντέχει. Αν μπορείς να έχεις μεγάλο στομάχι και να μην αντέχεις, να έχεις μικρό στομάχι και να αντέχεις. Λοιπόν, ράπι με στη Σκύρο με έναν αριανό στο Νάσκι. Πες μου την πρόβλεψή σου για το φετινό Άρη. Θέλει, λέει, ΠΑΟΚ, λέει, στο κύπελο. Πες τον αριανό που θέλει τον ΠΑΟΚ στο κύπελο να παρακαλάει να βρει ο Karypidis κανέναν να πουλήσει τον Άρη, γιατί έμαθα ότι θέλει να πουλήσει τον Άρη ο Karypidis, διότι δεν βγαίνει ακόμα δυνατά οικονομικά. Ο Karypidis βέβαια είναι ένας άνθρωπος που ενώ βρίσκεται στο βούρκο ξαφνικά μπορεί να πάει ένα ταξίδι στην Αμερική και να γυρίσει με χρυσάφι, έχει τέτοιες ικανότητες. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, γιατί είναι πολύ καλός επιχειρηματίας και πώς το λένε, Γιάννη, ευέλικτος επιχειρηματικά, το ψάχνει. Εγώ το γουστάρω τον Karypidis. Μ' αρέσουν τύποι σαν τον Karypidis, τυχοδιώκτες. Μ' αρέσουν τέτοιοι τύποι. Δεν μ' αρέσουν αυτοί οι μίζεροι που αυτό κτλ. Την παλεύει ο Karypidis. Αυτή τη στιγμή φαίνεται όμως ότι με το ρευστό δεν τα πάει πολύ καλά, διότι δεν κινείται και η Β' Εθνική όπως πρέπει να κινηθεί. Δεν υπάρχουν καθόλου έσοδα. Οι άλλοι ζητάνε τα λιγούρια και από τον ερασιτέχνη λεφτά. Έχουν να πληρώσουν 10 χρόνια τη ΔΕΗ, 12 χρόνια. Και τι πρέπει να κάνει τα βατζιλίκια του ερασιτέχνη, να τα πληρώσει ο Karypidis. Είπαμε τυχοδιώκτης είναι, αλλά όχι να πληρώνει τα μαμισιάτικα τα δικά σας, κύριε Ψηφίδη, όχι τα δικά σας, αυτό που παραλάβατε. Ύστερα, κύριε Ψηφίδη, μπορείτε να κάνετε 5 μήνες αβάντα και ο κύριος Karypidis και τώρα που δεν σου δίνει τα 300.000, ο κύριος Karypidis είναι κακός κύριος Karypidis. Εγώ φράγκο δεν σου δίνα βέβαια, για να είμαι ειλικρινής. Και ας έπαιζε το Χαριλάου με πικολαμπίδες. Να σε πάρω από την ΓΑΜΑ Εθνική να σε βγάλω στη Β και να προσπαθήσω να σε βγάλω στην Α, όντως απαξιωμένο σε σωματείο γενικότερα. Δεν θα σου πληρώσω εγώ, επειδή του Μπολτόκ οι φίλοι εκείνη τα χρόνια τους βάλαν στον ερασιτέχνη και είχαν ξεχάσει να πάνε στην οδό Παπαναστασίου να πληρώσουν τη ΔΕΗ. 300 μέτρα είναι. Πόσα μέτρα είναι, ρε χιλιτίδη, το Χαριλάου από τον Παπαναστασίου τη ΔΕΗ? 400 μέτρα, 500 παραπάνω δεν είναι. 500 μέτρα είναι. Πόσο να είναι. Χαριλάου, Παπαναστασίου, τη ΔΕΗ. Δεν μπορούσατε, ρε κερατάδες, 12 χρόνια να πάτε να πληρώσετε μια ΔΕΗ? Χιλιόμετρο να είναι. Ξεφτύλες, δεν τρέπεστε λίγο και ζητάτε από τον Karypidis τα λεφτά? 300.000 πληρώσει το ρεύμα. Πήγε ο Ψηφίδης, έβαλε το κουστούμι και ένα μαντιλάκι, λέει, εκεί. Χτένισε και το μαλλί με μπυριαντίνη και πήγε στον πρόεδρο της ΔΕΗ. Πώς το λένε, τον ιδιοκτήτη της ΔΕΗ, πώς το λένε τον. Τον Κουρουμπαγλάφτον που είναι και υπεύθυνος, τέλος πάντων, άνθρωπος. Ναι, και λέει, γεια σας, λέει, τι κάνετε, είμαι από τον Άρη. Α, τι, ο πρόεδρος του Ρεστέκ. Α, καθίστε παρακαλώ, καφέ θα πάρετε? Θα πάρω, γιατί λεφτά για να πληρώσω καφέ δεν έχω, λέει. Λοιπόν, παρακαλώ ένα καφέ τον κύριο Ψηφίδη. Τι θέλετε, κύριε Ψηφίδη? Έχω μάθει ότι χρωστάμε ένα ποσόν, λέει ο Ψηφίδης. Παρακαλώ να δούμε, μπαίνουν μέσα στους κομπιούτερ κτλ. Ναι, λέει, χρωστάτε, λέει, 1.000.000 ευρώ. Πρώτος ξεφτύλας ο Ψηφίδης που δεν ήξερε πόσο είναι το ποσόν, πρώτον. Και δεύτερον, έπρεπε να ενημερώσει ότι εδώ είναι σοβαρό το θέμα. 1.000.000 ευρώ χρωστάει ο ερασιτέχνης Άρης. Μάλιστα. Ο άλλος ο ξεφτύλας είναι της ΔΕΗ, που δεν κατέβασε το διακόπτη να γίνει συσκότης εκεί στο Χαριλάου. Και ως ένα βαθμό φταίει και αυτός, γιατί εγώ αν ήμουνα στη ΔΕΗ, ας ερχόταν και ο Βενιζέλος, ας ερχόταν ο Τσοχατσόπουλος στα καλά τους, θα τους έλεγα, παρακαλώ, ωραία, θέλετε να δώσουμε συνέχεια, βάλτε το όνομά σας και την υπογραφή σας εκεί πέρα, ότι δίνετε εσείς την άδεια να λειτουργεί το Χαριλάου. Και έτσι μάθανε αυτοί 12 χρόνια να μην πληρώνουν τη ΔΕΗ. Και ο ξεφτύλας της ΔΕΗ τον είχε και τον Άρη 1.000.000 Κατάλαβες. Τα ξεφτιλίκια του ΠΑΟΚ με το ρεύμα τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τα ξεφτιλίκια του ΠΑΟΚ με το ρεύμα. Τώρα δούμε και τα ξεφτιλίκια του Άρη. Φταίει λοιπόν και η ΔΕΗ, γιατί εγώ αν δεν πληρώσω ένα λογαριασμό, 2, 3 κτλ., μπαμ, θα μου κόψει το ρεύμα. Και θα αναγκαστώ να βρω λεφτά. Στον Άρη όμως, σου λέγανε εκείνη τα χρόνια, δεν υπήρχε και κρίση. Όλο και θα βρεθεί κανένα Πασόκο, κανένα Νεοδημοκράτη, κανένα Ιωαννίδη κτλ. Θα πάει εκεί πέρα παρακαλέσει, θα τη βγάλουμε κούτρα. Πάμε σε διάλειμμα, τα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο, μισό λεπτό, τα πούμε. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτη στα σπορ. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτήκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτήκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτήκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα, όχι άρπα κόλλα. 19.990 ευρώ, 19.990 ευρώ. Το νέο Skoda Octavia ταξί με 150 ύπους, μόνο 19.990 ευρώ. Αυτό δεν παίζει. Κι όμως στη Skoda Εσκιάδης Μπαροδήμος παίζει. Πάρε τώρα στο 2310 596 596. Τι τρώμε Κωστάκι, λουκανικάκια? Τζουμαγιάς φίλε μου, τζουμαγιάς. Μύθος Κώστα, τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες, δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Επιμέντιουμ, το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ, με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική της λειτουργία. Επιμέντιουμ, το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινάκη Κατούνη Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους, όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά, παρέα με τους νοστιμότερους μεζέδες, φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα, Επιδαύρο 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 922 710. Η Φατιμέ ήταν μόνη της στην κουζίνα. Η τηλεόραση ακουγόταν δυνατά. Έψαξε τα σιρτάρια ένα προς ένα μέχρι που βρήκε αυτό που χρειαζόταν. Η Φατιμέ έπιασε με δύναμη το μαχαίρι και έκοψε το ψωμί. Γιατί να σε φοβίζει μια γυναίκα μόνο και μόνο επειδή τη λένε Φατιμέ? Διώξε το φόβο. Άνοιξε το σπίτι σου σε συνανθρώπους μας που έχουν χάσει το δικό τους. Μπε στο πρόγραμμα Home for Hope του Solidarity Now και φιλοξένησε πρόσφυγες που βρίσκονται σε ανάγκη. Με την υποστήριξη της UNHCR και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγάπη μου, σε παρακαλώ άνοιξε, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε οικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις θα φαρμακωθώ πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου για delivery πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά άλλου. Deliveras.gr, τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς, Deliveras. Καλά πίτσα, άστο, τη βρήκαμε σουβλάκι. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε E-Way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το E-Way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές E-Way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-Way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Οπότε φίλε, εσύ που στέλνεις το μήνυμα ο 031 που θέλει ο φίλος σου ο Αριανός να τύχει κύπελο με τον ΠΑΟΚ Άρης, πες του μερικά πράγματα εκεί για να προσγειωθεί λίγο στην πραγματικότητα. Πες του ότι υπάρχει δυσκολία ρευστού στον Άρη. Πες του ότι ο κύριος Karypidis πουλάει τον Άρη ένα 200, ένα 300. Άμα του δοθεί τώρα ένα 300 τον παίρνει τον Άρη. Βρήθηκαν κάποιοι εκεί πέρα του δίνουν 300-400 χιλιάρικα. Φυσικά δεν το δίνουν 400 χιλιάρικα. Δεν είναι ο ελίσποντος κρυθιάς ο Άρης να του δώσει 300-400 χιλιάρικα, αλλά χωρίς προκαταβολές στους παίκτες τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο, πότε έγινε η προετοιμασία κτλ. Δεν ξέρω τώρα πόσο αξίζει ο Άρης και πόσο μπορεί να τον πουλήσει αυτή τη στιγμή. Πάντως, ο στόχος του κυρίου Karypidis ήταν να πάει τον Άρη από τη Γ' Εθνική στη Β και από τη Β' Εθνική στην Α, και αν βρισκόταν κάποιος μεγάλο επιχειρηματίας να τον πουλήσει πολύ ευχαρίστως με 0 χρέη, θελκτικό τον Άρη και προσβάσιμο και με κόσμο και τα λοιπά, αρκετό κόσμο, γιατί δεν είναι ο Άρης ατρόμητος και τα λοιπά, μπορεί να έχει χάσει κόσμο αρκετό από νεαρές ηλικίες και τα λοιπά, αλλά έχει ακόμα στην πόλη κόσμο, τον κράτησε ο Γκάλης, οπότε θα είχε μεταπολιτική αξία ο Άρης στην Α' Εθνική. Φαίνεται όμως ότι Νοέμβριο μήνα κάπου τα πράγματα δεν πάνε καλά όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Το αγωνιστικό το έχουμε αναλύσει, περιμένουμε να δούμε και εκεί κάποια κατά κάποιο τρόπο μεταβολή προς το καλύτερο, αλλά δείχνει ότι η ομάδα δεν τραβάει. Δεν τραβάει όσον αφορά και το οικονομικό της κομμάτι και το αγωνιστικό. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι Αριανοί αυτά δεν τα ξέρουν. Δεν ξέρουν λεπτομέρειες. Αυτά ξέρουν οι οποίοι είναι πολύ χωμένοι στα πράγματα, να πούμε, οι γύρω-γύρω κτλ. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια για τον Άρη, και πες στο φίλο σου λοιπόν να μην τρελαίνεται όσον αφορά το κομμάτι, τι θέλει στο κύπελο τον ΠΑΟΚ, γιατί από το 1970 και μετά τον τελικό του 70, όσες φορές βρέθηκε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη αντίπαλος στο κύπελο, του έκανε ο ΠΑΟΚ έρωτα του Άρη. Συνέχεια. Και το 72 τότε με τον Ζλατάνο που φωνάζουν οι Αριανοί, και το 77-78 με τον γκολ του Ορφανού στο 119. Τι να θυμηθώ μετά, κάτσε. Και το 79-80 σε διπλούς αγώνες, 1-0 στη Χαριλάου, 2-0 στο Καφτατζόγλιο με την επιστροφή του Λόραντ, Απρίλιος του 1980. Και όσα άλλα έχουν γίνει, και το 84-85 2-0 ο ΠΑΟΚ, νίκη 3-1 στη Χαριλάου, πάλι πέρασε ο ΠΑΟΚ με το εκτός έδρας παιχνίδι. Όπου σε βρήκε ο ΠΑΟΚ σου άλλαξε τα πετρέλαια στο κύπελο, στον τελικό κυπέλου το 2003 σου άλλαξε τα φώτα, σου άλλαξε τα πετρέλαια, οπότε άστο να πάει στο διάλογο εσύ φίλε Αριανέ, άσε καλύτερα μην παίξεις με τον ΠΑΟΚ κύπελο άλλη μια φορά, γιατί θα σε κάνει ο ΠΑΟΚ άλλη μια φορά να θυμάσαι ότι μετά το 70, όταν σε έβρισκε μπροστά του, ο ΠΑΟΚ ξεπίδαγε ποδοσφαιρικά όσον αφορά το κύπελο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Λοιπόν, για την εθνική το τελειώνουμε το θέμα. Είναι αδικία από τον ποδοσφαιρικό Θεό να παίζει ο Μανιάτης, ο γέρος, στα τελειώματά του και να μένει έξω ο τρομερός και φοβερός Σιώπης. Και είναι μεγάλη ρόμπα ο Σκίμπε εάν πάρει ο Ολυμπιακός το Σιώπη και τον βάλει μετά κατευθείαν να παίξει σαν αμυντικό χαφ. Μεγάλη ρόμπα θα γίνει, όχι ότι δεν είναι δηλαδή. Και φυσικά η μεγαλύτερη ρόμπα είναι ο Σκίμπε, ο οποίος πέταξε στα σκουπίδια το 3-5-2, γιατί έκανε ένα πολύ καλό παίχτη όπως είναι ο Χολέμπας να τον κάνει να φύγει για να εξυπηρετεί στα δικά του προσωπικά ανόητα συμφέροντα, την αμπαλοσύνη του, δεν ξέρω. Δεν πετάς το Χολέμπα στα 31 του, όταν με τον Τοροσίδη μπορούν να σου παίξουν το 3-5-2 με τρεις πολύ καλούς στόπερ, όταν έχεις δηλαδή γρήγορους στόπερ όπως είναι ο Μανολάς πολύ γρήγορος και ο Παπασταθόπουλος πολύ γρήγορος, βάζει και τον Οικονόμου τρίτον, είπα στον Αργό Παπαδόπουλο, τον κεφάλα αυτόν από την Κατερίνη, με το μεγάλο το κεφάλι, ή περνά στο Μόρα, δεν ξέρω τι κάνει. Πάντως ένα τρίτο βρίσκει να βάλει. Και το Τζαβέλα βάζει τρίτο στόπερ. Δηλαδή να έχει Παπασταθόπουλο, Μανολά, Τζαβέλα τρίτο στόπερ, όπως έπαιζε με τον Τούντορ, Χολέμπα αριστερό μπακχάφ, δεξί μπακχάφ στο Στολτίδι, Σιώπης οπωσδήποτε γιατί είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Θες να βάλεις το Σάμαρι μετά εκεί. Θες να βάλεις το Σταφυλίδι εκεί. Έχεις ένα θέμα εκεί, έχεις ένα πρόβλημα εκεί. Παλιά είχαμε χαφ αμυντικά. Ποιος ήταν το καλύτερο αμυντικό χαφ που πέρασε από την Ελλάδα? Ξέρω εγώ, πέρασαν πολλοί. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Ποιος πιστεύετε ότι ήταν ο καλύτερος κόφτης που πέρασε? Κόφτης. Να σας βάλω δύσκολα εγώ. Σου βάλω σεντερφόρ, τέρμα και ιστορίες. Ποιος πιστεύετε? Και από τους 70'ηδες έτσι για να κάνουμε λίγο και προπόνηση στο μυαλό σε αυτή την ηλικία, να θυμηθούμε, καλό θα μας κάνει. Ποιος ήταν ο καλύτερος κόφτης που πέρασε από το ελληνικό ποδόσφαιρο? Έλληνας. Έλληνας, για Έλληνα κόφτη μιλάμε, εντάξει. Αυτή τη στιγμή είναι ο Σιώπης και τον Κόρμπο εγώ θα έπαιρνα. Θα μου πεις εντάξει, ο Κόρμπος είναι και λίγο άμυαλος και τα λοιπά. Βάλ το Σάμαρι εκεί. Ο Φορτούνης εκεί δεκάρι, έξω Μάνταλος. Έξω Μάνταλος. Στο 5-3-2. Ή άμα δεν πάει καλό ο Φορτούνης, εκεί ο Μάνταλος. Και ο Καρέλης με το Μήτρογλου είναι οι δύο σέντερφορ. Αυτή η ομάδα παλεύει με κοντά τις γραμμές και με ταχύτητα στην αντεπίθεση και με χώρους και με τα μπακ να ανεβαίνουν ψηλά και να μένουν τρεις στόπερ. Δύο γρήγοροι και ένας πολύ γρήγορος ο Σιώπης. Δεν τρως αντεπίθεση με τέσσερις παίκτες, δύσκολα θα φας. Γιατί κάποιος θα γυρίσει από τους μπακ, θα γίνουν πέντε. Θα γίνουν πέντε. Οπότε κύριοι μου, έχει η Ελλάδα υλικό να παίξει το 3-5-2. Χωλένει λίγο δίπλα στο Σιώπη. Ποιος θα παίξει εκεί πέρα? Με, εντάξει, ο Σάμαρης δεν με ενθουσιάζει, αλλά ελλείψη άλλου μπορεί να παίξει ο Σάμαρης Σιώπη. Φορτούνι δεκάρι ή Μάνταλο δεκάρι. Ποιος είναι καλύτερα από τους δύο? Ή να μοιράσω το χρόνο. Και ο Καρέλης, ο οποίος μπορεί να παίξει και το 3-6-1. Γιατί ο Καρέλης μπορεί να βγει και στη γραμμή και να παίξει 3-6-1. Και να ανάλογα παίξει ένα μπάσταρδο 3-5-2. Πώς? Όταν αναπτύσσεσαι, για να μιλήσουμε και λίγο για μπάλα, γιατί δεν προλαβαίνουμε με τα χαζά και τα λοιπά. Όταν αναπτύσσεσαι, ας πούμε, από τα αριστερά, να παίρνει, ας πούμε, να παίρνει την πλευρά ο Χολέμπας και να πηγαίνει, ας πούμε, ο Καρέλης να πλαγιάζει εκεί, να γίνεται και εξτρέμ. Εντάξει. Και να μένει ο Χολέμπας λίγο πιο πίσω, μην χώνεται μέχρι μπροστά, ας πούμε, και τα λοιπά. Ή όταν παίζεται η μπάλα από τη δεξιά μεριά, κατά συνθήκη, να έρχεται και να πλαγιάζει εκεί πέρα ο Καρέλης και να μπαίνει με το ανάποδο, να μπαίνει και τα λοιπά. Συνήθως όμως πιο κοντά στο 3-5-2, αλλά αν χρειαστεί να πλατιάσει, μπορεί να το κάνει ο Καρέλης. Ιδιαίτερα επειδή παίζει με αριστερό ποδάρι αριστερά, μπορεί να παίξει το 3-6-1 και να παίξει με πιο ενισχυμένη πλευρά, ας πούμε, την αριστερή. Να πλαγιάζει και ο Καρέλης δηλαδή από εκεί. Λοιπόν, ο Στολτίδης δεν αρνήθηκε να παίξει την εθνική, λέει, θυμάσαι άλλον παίκτη. Κοίταξε φίλε, ο Στολτίδης αρνήθηκε να παίξει στην εθνική. Πολλοί παίκτες αρνήθηκαν να παίξουν στην εθνική. Αρκετοί παίκτες αρνήθηκαν να παίξουν στην εθνική. Ο πατέρας μου στα 32 τον φώναξε ο Πετρόπουλος στην εθνική, 32 χρονών. Και λέω, τι είναι αυτό τώρα να κάνω? Τον φωνάξανε όταν ήταν πιο πιτσιρικάς. Ήταν στις αποστολές, σε κάποιες αποστολές, αλλά δεν έπαιξε εθνική. Ήταν αποστολή. Και του λέω, Πετρόπουλος 32 χρονών, στο 1970, αλλά να σε πάρω εθνική. Ο Λάκης ο Πετρόπουλος. Λέει, ευχαριστώ, δεν δουλεύω, λέει, ξέρω εγώ. Εντάξει, πολλοί παίκτες. Στολτίδης παιχταράς. Αλλά καλά έκανε ο παιχταρός αυτός και δεν πήγε εθνική τη δεύτερη φορά, γιατί τον βάγανε. Και τότε μου στέλνει, είχε στείλει το μεσημέρι ο γιατρός ένα μήνυμα ωραίο. Να το διαβάσω έτσι ακριβώς που το έστειλε. Μια ομάδα, λέει, γίνεται μεγάλη από τα χαφ, και έχει δίκιο. Το 2004 είχαμε την πολυτέλεια να αφήσουμε έξω Ζήκο και Στολτίδη. Είχαμε την πολυτέλεια το 2004 να αφήσουμε έξω το Ζήκο και το Στολτίδη. Και είχαμε Ζαγοράκι, Καραγκούνι, Μπασινά, Τσάρτα. Ξεχνάω κανέναν? Τι δεν είχαμε? Και είχαμε έξω το Ζήκο και είχαμε έξω και το Στολτίδη. Και μετά το Στολτίδη τον φωνάξανε, γιατί θεώρησαν ότι ο παίχταρος αυτός, μεγάλος χαφ για μένα, μεγάλο οχτάρι ο Στολτίδης, μεγάλο οχτάρι. Τα καλύτερα οχτάρια που πέρασε από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να μου βρείτε το καλύτερο εξάρι. Θα το βρείτε? Δύσκολα σας βάζω. Πού να βρείτε? 12 και 45 τώρα βρείτε οχτάρι εσείς. Δεν μπορεί να πουληθεί εντός τριετίας ο Άρης, βασινό μου. Η πληροφορία σου είναι σαν αυτές που έλεγαν ότι ο Άρης θα παίξει με χρέη και ότι δεν θα μπει. Καλά, αγόρι μου, λέγε εσύ ότι βάσει νόμου δεν μπορεί να απολυθεί ο Άρης, γιατί μπορεί ο νόμος να αλλάξει για τον Άρη μέσα σε 6 μήνες με τον Κοντονή. Οι νόμοι στην Ελλάδα ισχύουν για τους φτωχούς. Να έχεις υπόψη σου. Οκ. Ότι ψάχνει ο άνθρωπος να δώσει την ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή με ένα 200, ένα 300, την ψάχνει. Εντάξει. Την ψάχνει. Τώρα με 300 και 400 χιλιάρικα, εντάξει. Πώς δεν μπορεί να πουληθεί ο Άρης εντός τριετίας? Τι λέει, ποιος νόμος το λέει αυτό? Ψάχνει να τον πουλήσει. Ξέρεις κανένα νόμο που να απαγορεύει την αγοροπολισία εταιρεών? Εγώ δεν ξέρω κανέναν νόμο που να το απαγορεύει μια εταιρεία ανώνυμη, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, να την απαγορεύει ο νόμος. Μέγα Σάκης Τολτίδης, ο Αριανός λέει, ο Αβραμ Παπαδόπουλος. Ο Αβραμ Παπαδόπουλος. Τι έκανε ο Αβραμ Παπαδόπουλος? Δεν κατάλαβα. Ξαναστείλει το μήνυμα 031, δεν το έχω καταλάβει. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτή την λέρα την εθνική. Για τους τρομπετίστες και τους παρατρεχάμενους τζαμπατζίδες τα είπαμε. Εντάξει, να ξέρετε. Εμείς δεν πάμε τζάμπα στα γήπεδα, πληρώνουμε. Εντάξει. Θα μας πουλάτε εμάς εθνικοφροσύνη με πληρωμένα τα ειστήρια από την ΕΠΟ. Εθνικοφροσύνη δεν με πουλάτε εμένα με πληρωμένα τα ειστήρια από την ΕΠΟ, τα ξενοδοχεία από την ΕΠΟ και τα ειστήρια, το αεροπορικά από την ΕΠΟ. Εντάξει, του Μπέκα. Αγαπάμε την εθνική κτλ. Και εμείς είμαστε ανθέλληνες. Και εμείς τζάμπα πηγαίναμε, αού, δυο τύμπανα θα βαρούσαμε. Άντε, μπράβο. Τέλος. Τώρα, με τον Κλάους τα είπαμε τα γεγονότα, σας τα ανέλησα, ότι ο άνθρωπος έχει πάθει θλάση στην ψυχή του. Δεν χρειάζεται να το ξανααναλύσουμε. Στη μόνη ομάδα που μπορεί να παίξει μπάλα αυτή τη στιγμή ο Κλάους είναι ο Ολυμπιακός. Θα τον πάρει ο Μαρινάκης, θα τον βγάλει πρώτο σκόρερ. Εκεί θα μας κάνει τελείως ρόμπα δηλαδή. Εντάξει. Θα τον πουλήσετε στον Ολυμπιακό. Πάρτε κανένα φράγκο, τα λοιπά. Πού να πάει? Θα τον πάρει ο Μελισανίδης με τον Λάμπρο Εξτρέμ. Από πού να αυτοκτονήσουν οι αεξίδες? Από τον πύργο του Άιφελ? Από πού οι πανταχουά αεξίδες? Θέλει, λέει, να πάρει το Λάμπρου. Αυτό το Λεωνάρντο Ντικάπριο που παίζει στον Ηρακλή. Μέχρι το 55ο λεπτό, μόλις πιάσει 57-58, τον πιάνουν κράμπες το Λάμπρου. Εντάξει, καλό παιχτάκι είναι. Αλλά μισοπνεύμονας είναι κι αυτός. Αθλητής της πλάκας. Άμα στα 20 σου χρόνια, στο 55 λεπτό, 60 λεπτό, 57 λεπτό σε πιάνουν κράμπες. Σε πιάνει έμετος και τέτοια, άστο να πάει στο διάλο. Εδώ εχθές έβλεπα το Σιώπη με τον ΠΑΟΚ και τον είχε καταπιεί τον ΠΑΟΚ, τα χαφ του ΠΑΟΚ. Τα κατάπιε ο Σιώπη που ήταν να πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Έπαιζε και έναν τον Ολυμπιακό το παλικάρι. Τι να κάνουμε. Άλλοι παίζουν για τον Παναθηναϊκό, αυτός έπαιξε για τον Ολυμπιακό ο Σιώπης. Μπορώ να τον κατηγορήσω εγώ αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι είπαμε για την ΑΕΚ με τον Λάμπρου, είπαμε για τον Κλάους. Ρωτάει ένας γιατί μπλέκεται ο Έλληνας σε καυγά με τα Βαλκάνια. Κοίταξε τώρα εκεί πέρα, έγινε εκεί ένα σκηνικό με... Η ΕΠΟ έβγαλε ανακοίνωση για περιθωριακά στοιχεία και μειονότητες, είπε. Η Τζέντικ, πώς τους λένε αυτούς, Τζέντικ τους λένε για Τζέντικ. Η Τζέντικ ήταν εκεί με τη Χρυσή Αυγή, έχει υποστηρικτές, λέει, η Χρυσή Αυγή με τους Τζέντικ, και πετάχτηκε αυτό το πανό κτλ. Η ΕΠΟ ζήτησε συγγνώμη επισήμως, δεν ξέρω, έκανε καλά, δεν έκανε. Πάντως μπλέκουμε σε κάτι καυγάδες που αφορούν τα Βαλκάνια και χωνόμαστε, ενώ υποτίθεται εμείς ήμασταν άνθρωποι της Ευρώπης και οι Βαλκάνοι λαοί ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, πίσω από τον πολιτισμό, και βλέπω ότι τον πολιτισμό το χάνουμε εμείς, μάγκες, το χάνουμε τον πολιτισμό και μπλέκουμε τώρα, είμαστε με τους Σέρβους, είναι αδέρφια μας, οι Βόσνοι είναι αντίπαλοι, όχι είναι, ξέρω εγώ, θρησκευτικά αντίπαλοι από εμάς, μπλέκουμε με ιστορίες, μπλέκουμε με μειονότητες, μπλέκουμε με καταστάσεις, μπλέκουμε. Και είναι λυπηρό αυτό τώρα ο Έλληνας, ο οποίος τα φώτα του πολιτισμού και τους προβολείς του πολιτισμού και τα λοιπά τους έφερε, πήγε να ευρωπαϊστεί, άλλαξε το νόμισμά του, συγγνώμη, πήγε να πούμε σε άλλα επίπεδα, αγόρασε Mercedes, αγόρασε BMW, πήρε διακοποδάνιο, αγόρασε βίλα, αγόρασε σπίτι, σουλουπώθηκε, ντύθηκε, πλύθηκε, χτενίστηκε, η τσουπλούκα, να πούμε, της γιαγιάς Ζαμπέτας ξεχάστηκε, και οι απόπατοι, να πούμε, και οι τσουπλούκες και τα μουσλούκια τελειώσανε, και είδε ο γύφτος στη γενιά του και αλλαγάλιασε η καρδιά του, να πούμε, κατάλαβες, πέρασες από την απόλυτη ξυπολιτοποίηση, να πούμε, και την ανατολικοκουλτούρα, να πούμε, μέσα σε 10 χρόνια, 20 χρόνια, σε 30 χρόνια ξαφνικά έγινες, να πούμε, με πατούμενο φιδίσιο, με BMW 316, να πούμε, ε30, Και άμα δεν είχε και 3-18 ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί είχε γκάζι παραπάνω πρώτη Δευτέρα και τα λοιπά. Και Autobank. Και έκανε και βιοτεχνία και έπαιρνε και τα λεφτά, να πούμε, χορηγία από την Ευρώπη. Λίγο δώσε σταντερό, σου πήρε Καγέν, την είδε γκόμενο, να πούμε, από το χωράφι με την πατούσα την πλατιά και την Καγέν πήγαινε εκεί στο καζίνο, στα τρώγαν οι μάγκες. Και φτάσε στο σημείο τώρα, να πούμε, εκεί που θα φτάνε στον ταΐγετο τη δόξα τη Ευρωπαϊκή. Είχε κάνει σεξ με τις τουρίστριες τις Βόρειο-Ευρωπαίες, εδώ τις είχε κάνει τα πετρέλαια, τις τα είχες αλλάξει και τα λοιπά. Ξαφνικά, να πούμε, σε 5 χρόνια σου κάνουν μια πλάκα. Και εκεί που είσαι στον Ταΐγετο και στο, πώς το λένε, και στο Everest της ευρωπαϊκής κουλτούρας, να ανεβαίνεις τον Γολγοθά, να πούμε, των Βαλκανίων. Ωρα που πώς το είπα, να πούμε. Πω, διαβάζω έκθεση στην Ευγενία καμιά φορά. Έτσι, καμιά φορά μπαίνω στο δωμάτιο και έχω κάνει τη γλώσσα μου να μου ροδάνει. Ρε, το χιλιτίδι έχει πέσει κατά το ξενός. Βέβαια, πήγε στο Γολγοθά των Βαλκανίων. Και πέσει τώρα Ελλάδα, να πούμε, Βοσνία και τα λοιπά. Και εσύ μπλέκεις τώρα με το Σέρβο, που είναι αδέρφη σου, και Κλάιμα είναι αδέρφη σου. Πού είναι ο Σέρβος αδέρφη σου? Γιατί είναι αδέρφη ο Σέρβος? Ο Σέρβος είναι επικίνδυνος, καταρχήν. Κάθε γείτονας είναι επικίνδυνος για μένα. Όσο θεωρώ τον Αλβανό επικίνδυνο ή τον Βούλγαρο επικίνδυνο ή τον Τούρκο επικίνδυνο, θεωρώ και τον Σέρβο επικίνδυνο και τον Σκοπιανό. Δεν τον μισώ, δεν τον ζυγώνω, τον έχω από μακριά, τον κάνω φίλο μου. Άνοιξε την πόρτα σου στην Λαϊλά και στην Σεϊλά. Δεν βγήκε καμιά διαφήμιση να πει άνοιξε την πόρτα σου σε κανένα άστεγο, να πούμε. Αυτά τα λένε χρυσαυγίτες τα ωραία. Δεν βγήκε, λέει, καμιά διαφήμιση να πει άνοιξε την πόρτα σου σε κανένα άστεγο. Στη Λαϊλά, λέει, άνοιξε, λέει, αυτό και τα λοιπά. Και πώς τη λένε, τη Λεϊλά και την Μουσλούκα, την Φουρούθ Φατμέ. Βάλει τη Φατμέ, λέει, στο σπίτι σου και τα λοιπά. Να βάλει στο σπίτι σου τη Φατμέ, να πάει η γυναίκα σου στη δουλειά το πρωί, την καβαλήσει τη Φατμέ ο άλλος και να γίνει το έλα να δεις μετά. Γίνονται αυτά. Αν θα κάτσω εγώ με τη Φατμέ, αγάπη μου, η Φατμέ θα πάρει θάρρος και εκεί θα γίνει ιστορία. Τέλος πάντων, γίνονται αυτά, ανθρώπινα είναι. Δεν λέω ότι είναι σωστά, ότι αυτά γίνονται. Ναι. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Ραπ, το καλύτερο οχτάρι ήταν ο Κατσουράνης. Παίκτης τέτοιας κλάσεως και ποιότητας στην Ελλάδα δεν θα δούμε. Και μετά ο Άκης ο Ζήκος. Την εθνική την αρνήθηκε ο Ντέμις για 2 χρόνια το 2-2 μετά από ένα μάτς ΑΕΚ Γαύρος που έγινε σφαγή. Δεν ξαναπήγε λόγω διαιτησίας και το φώναξε πίσω ο Ότονας. Μεγάλη ΑΕΚ. 18χρονος Γιάννης Ξάνθη. Φυλάκια μεγάλη ραπ, λέει ο 589. Έλα, τα βρήκατε εκεί με τον Καγκάτσι. Μια χαρά κι εσείς. Ζάχαρη τη βγάλατε τη δουλειά. Λοιπόν, 9.55 καιρό μήνυμα στο 54.340 που είχα μείνει στη Φατμέ. Το τέλειωσα το θέμα με τη Φατμέ. Λοιπόν, έτσι πιάνουμε τώρα την Βαλκανοκαυγάδες και τέτοια. Εγώ περίμενα τώρα άλλα πράγματα από εμάς. Λοιπόν, η ΕΠΟ, είπαμε, ρωτάει ένας φίλος, έβγαλε ανακοίνωση και μίλησε για περιθωριακά στοιχεία. Για τους χρυσαυγίτες τα έλεγε, εκεί που τα είχαν με τους Τσεντίκ καλά. Για εθνική ομάδα τα είπαμε, τα διαβάσαμε. Για τον Πλεύρη ρωτάει ένας φίλος, δεν ξέρω φίλε, έπαθε κάτι σπάνιο ο Πλεύρης, ο νεαρός. Ο Πλεύρης. Τώρα αυτό στη Νέα Δημοκρατία είναι, τώρα που είναι, βοήθησε με. Είναι στη Νέα Δημοκρατία. Τον είχε ο Καρατζαφέρης αυτόνα. Με τον μπαμπά του, τον μεγάλο. Ο μπαμπάς Πλεύρης και γιος Πλεύρης ήταν στο. Τους είχα δει κάνα 2 φορές στο Άρτε εκεί που είχα κατέβει με τον Αλέφαντο. Κόλλησε, λέει, ένα παράξενο αυτό. Κοίταξε τώρα, αυτό είναι να σου τύχει μία στο τόσο. Ότι είχε πάθει ο συγχωρεμένος ο Θεοδωρίδης, πήγε για ένα κρυολόγημα, κάθισε μέσα στο νοσοκομείο, κλινική τι ήταν, δεν ξέρω, και κόλλησε εκεί ένα. Πώς τα λένε αυτά, ρε γαμότο? Ξεχνάω, δεν μπορώ να το εκφράσω. Ένα μικρόβιο. Κάτι τέτοιο στα φιλόκοκο κόλλησε μικρόβιο από κανένα, ξέρω εγώ, δεν ήταν αποστηρωμένο κάτι. Συμβαίνουν αυτά, δεν είναι ότι κατηγορούμε. Αλλά τι μπορείς να πάθεις από το τίποτα? Εγώ γι' αυτό τα φοβάμαι αυτά. Τι μπορείς να πάθεις από το τίποτα? Αυτό μπορεί να πάθεις ζημιά. Και είναι, λέμε, μεταξύ ζωής και θανάτου άνθρωπος. Και γράφουν τώρα οι αντίπαλοι του, οι αριστεροί από κάτω, μηνύματα για κακά πράγματα κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, ακούστε κάτι. Είναι σκληρό για έναν άνθρωπο να δίνει τη μάχη του για τη ζωή και οι πολιτικοί του αντίπαλοι να τον βρίζουν. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά είναι και αυτό που λέμε, ότι η ελευθερία του να εκφράσεις την ψυχή σου. Αν η ψυχή σου έχει μέσα κόπρανα, ας πούμε, κόπρανα θα εκφράσεις. Και είναι πολύ πιο τίμιο να έχεις μέσα κόπρανα στην ψυχή σου, ας πούμε, και να τα εκφράζεις. Από το να έχεις κόπρανα και να τα παρουσιάζεις ότι είναι μαρμελάδα ροδάκινο, ας πούμε. Κατάλαβες. Να έχεις κόπρανα και να θες να είναι, ξέρω εγώ, ότι είναι αστακός. Χίλιες φορές να έχεις κόπρανα στην ψυχή και να τα παρουσιάζεις παρά να είσαι ψεύτικος. Αυτοί λοιπόν που γράφουν αυτά τα κακά πράγματα, μου λένε, ξέρω εγώ, κτλ. Κακά πράγματα, φασίστα το λένε κτλ. Τώρα, αν αύριο, να μην γίνει ποτέ, τώρα συμβαίνουν αυτά. Ένας αριστερός ξαπλωδιανάς και λαμποκάνας στα φιλόκοκο και μπει μέσα σήμερα σε κάνα νοσοκομείο και έχει αυτή τη δυσκολία. Εσείς τι πιστεύετε, ότι από την άλλη παράταξη, ας πούμε, οι ακροδεξιοί δεν θα αρχίσουν να το βρίζουν, να πεθάνεις, να κάνεις, να ράνεις? Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι φυσιολογικό? Αυτό είναι το φυσιολογικό. Το μη φυσιολογικό θα ήταν να βγάλουν μια ανακοίνωση χριστιανικής κουλτούρας και να λέγανε, αχ καλέ, εγώ είμαι άκρο αριστερός, ο Πλεύρης είναι άκρο δεξιός, αχ καλέ Θεούλη μου, κάντο να καλά τον Πλεύρη, είμαι πολύ καλός χριστιανός, είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε από τη μια παράταξη να γίνει, ούτε από την άλλη. Άρα λοιπόν η ανθρώπινη φύση βγάζει τη λογική της και εγώ μέσα από την κοινικότητα που με διακατέχει λέω ότι αυτό που κάνουν οι ακροαριστεροί είναι απολύτως φυσιολογικό. Βγάζουν τα σκατά από την ψυχή τους και τα παρουσιάζουν εναντίον του Πλεύρη. Αχ, εγώ τον Πλεύρη ούτε τον χωνεύω, ούτε τον αγαπάω, ούτε τον μισώ, ούτε. Άμα πεθάνει δεν θα στεναχωρεθώ, άμα γίνει καλά δεν θα στεναχωρεθώ, αλλά δεν θα πω και ότι ξέρω εγώ, να πεθάνει παλιά άνθρωπο, ξέρω κτλ. Άμα είναι άρρωστος. Θα μου πει, ρε Ραπτόπουλε, είσαι τόσο καλός άνθρωπος? Όχι. Δηλαδή, αν κάποιο δικό σου αντίπαλο, κάποιο ξέρω εγώ, ξαπλωθεί ανάσκελα, θα πει, ξέρω εγώ, λυπάμαι? Όχι. Αλλά δεν θα κάνω αυτό που θα κάνει και ο κόκκινος. Δηλαδή τι, ενώ δεν θα λυπάτε, ενώ θα χαίρετε, θα λέει τι κρίμα κτλ. Αυτό είναι υποκριτικό. Εντάξει, αν μου πεις, ξέρω εγώ, τι λες για αυτόν, θα πω δεν θέλω να μιλήσω. Γιατί αν μιλήσω, μπορεί να πω κακό πράγμα, ας πούμε. Και δεν πρέπει στο θάνατο ή στην αρρώστια ή στη δυσκολία του αλουνού να πεις κακό πράγμα. Αλλά αυτή η υποκρισία, να μην το γουστάρεις τον άλλον, να μην το χωνεύεις. Να θες να του πιείς το μεδούρι, να το δαγκώσεις το αίμα σαν βρικόλακας κτλ. Να πάθει κάτι και να πας μετά στην κηδεία ή στο αυτό και να το πέσεις στεναχωρεμένος, και αυτό δεν το μπορώ. Δεν το μπορώ, είναι υποκριτικό. Και άμα βλέπω στις κηδείες, έχω ρίξει τους μεγαλύτερους καυγάδες, τους έχω κάνει σε κηδείες. Πώς? Μου τις πάει, που πάει ο άλλος να πούμε, κάτσε να ακούσεις. Δεν φέρεις καμιά πορτοκαλαδίτσα? Ναι. Ακούς, πηγαίνει ο άλλος, ξέρω εγώ, και πιάνει, ας πούμε, το χαριγεντίζεται, κοιτάει καμιά κόμενα, μιλάει για τον ΠΑΟΚ και πώς βλέπεις τον Κλάους. Ιδία καταντήσατε. Πάει στην κηδεία, ο άλλος έχει τον ταγκά του και ο άλλος λέει τι έκανε ο Κλάους και έκανε έτσι ο Κλάους και τι λες για τον. Τέρα παλιωτόμαρα να πούμε. Γι' αυτό μου τη δίνει και τους μεγαλύτερους καυγάδες στην ιστορία μου, τους έχω κάνει εγώ στις κηδείες. Κοπάνισα και στην κηδεία της θείας μου τη Στέλλα έναν με μια BMW 316, είχε εκεί. Γίνει και ένα στενό, δεν μπορούσε να περάσει και τα λοιπά. Κόρναρ έκανε, κάνε λίγο υπομονή, ρε φιλαράκι. Λέω, περνάει τώρα, περνάει ισορρός. Λέω, από εδώ κάνε 2 λεπτά υπομονή. Ήμουν και 25 χρονών, έτσι όπως ήταν στο παράθυρο, ανοιχτό να μου και τα λοιπά. Μπαμπαμπαμ, του δίνω 3 μπουνίδια. Κάνει να βγει αυτό με τα αίματα και τα λοιπά. Πάνε οι άλλοι του λένε, σήκω, φύγε τώρα, θα σε πρίξουμε τώρα. Δεν είναι κηδεία τώρα. Πρέπει να σεβαστείς. Το αυτό, κάτσε 3 λεπτά, 2 λεπτά, 1 λεπτό. Πέρασε να μπει μες στην κάσα, θα την πάρει, θα φύγει. Μα, νεόπλουτος εκεί, κανένας βιοτέχνης θα ήταν. Τράβησε κάτι μπουνιές, εγώ με τα αριστερό, πάρ' τον κάτω. Πώς το ευχαριστήθηκα. Α, τον κερατά, το ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, Κατσουράνης λοιπόν, Κούης λέει ο άλλος. Καλύτερος αμυντικός χαφ. Μην ξεχνάς, Ραπτόπουλε, ότι ο Κούης με τον Παλί, σαν εξαροοχτάρια και οι δύο, ήταν η πρώτη σκόρερ του Άρεως. Ποιος Ζήκος λέει, ποιος Κατσουράνης, ποιος Δαμανάκης και ποιος Καρτάδος. Μπήκαμε στο παιχνίδι. Ναι, μπήκαμε. Κουσουλάκης Βαγγέλης, Τερζανίδης Χρήστος. Πω. Ελοεμβολιάδης Κοφίδης. Πω, τι, του σηκώθηκε η τρίχα μου, ρε φίλε. Από τα Εμβολιάδης, που ήταν από εδώ από το διοικητήριο, ο Εμβολιάδης, που πήρε το κύπελο σαν προπονητής. Ναι, ωραίο χαφ. Τερζανίδης, αγαπημένος μου, γλυκό αγόρι, τι πνευμόνι είχε ο Τερζανίδης. Κούης Μπαλής, με τα φάουλ και με τις κεφαλιές που ερχόταν από πίσω, παιδαράδες και οι δύο. Άλλο στυλ, άλλο σωματότυπο. Πω τι κουβέντα πιάσαμε. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90, 2-31-0-98-80-90, 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40, παίρνουμε τις γραμμές. Έκανα και μια ωραία κουβέντα με τον φοβερό Ραγκάτσι το απόγευμα, έβαλε ένα πολύ ωραίο θέμα περί εδρών στα αεραστεχνικά δεκαετία 70 και 80, τι κολχικά βγήκανε, τι κορδελιά βγήκανε, τι παύλοι μελή βγήκανε, τι να σου πω ρε φίλε. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε και ανοίγουμε γραμμές το 90-90-90 στη διάθεση του κοινού. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτη στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρούχα για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952 παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Μία γραμμή είναι, άλλες 5 περιμένω. Αν θυμάστε τον καλύτερο Έλληνα χαφ εξάρι, πολλά μηνύματα μιλάνε για Σκαρτάδο. Ένα από αυτά λέει το καλύτερο χαφ όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ο πιο πλήρης παίκτης σε πολλές θέσεις είναι ο τεράστιος Σκαρτάδος. Πάμε για να πάρουμε τις γραμμές, να δούμε τι λέει ο κόσμος και να δούμε τι λέει για τον Τσίπρα, πώς ερμηνεύει ότι μέσα σε ένα στάδιο 15-17 χιλιάδων θεατών ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν άκουσε ούτε ένα ου. Σημαίνει πώς το ερμηνεύει ο ελληνικός λαός, πώς το ερμηνεύουν οι Αλβανοί μας, οι Ρώσοι μας εδώ, οι Κογκολέζοι μας, οι Έλληνές μας, οι συνάνθρωποι μας, οι συνέλληνές μας. Πώς ερμηνεύουν 17.000 θεατές βρίζανε τους Βόσνιους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός πέρασε φραμπαλά, ούτε μια αποδοκιμασία ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλος επικοινωνιακός τύπος, επικοινωνιολόγος ο Τσίπρας. Να έρθει Θεσσαλονίκη πούδρα, να περάσει στην Αθήνα στην έκθεση εδώ πέρα πούδρα, να πάει στην Αθήνα πούδρα, την έβγαλε πούδρα. Καλημέρα. Καλημέρα Φαλακρέ. Καλημέρα φίλε. Δεν περνάς Φαλακρέ. Ορίστε. Δεν περνάς μέσα Φαλακρέ. Ναι. Με κατάλαβες? Όχι. Έλα ρε ο Στέλιος του Βεριό της Security σήμερα. Άιντε ρε που συναντηθήκαμε ρε. Έλα ρε Βεριώτη, πού είσαι? Τι κάνεις? Καλά είμαι. Έλα, σ' ακούω. Λοιπόν, όσο για αυτά που λέει, πώς σου φάνηκε χθες εκεί το τουρνουά που είδες? Ποιον? Χθες το τουρνουά εκεί πέρα, τους αγώνες εκεί, πώς σου φάνηκαν? Γιατί εγώ λίγο φευγαλέα μπορούσα και έβλεπα. Εγώ φίλε αυτό που είδα... Είναι πολύ γυμνασμένοι αθλητές, μεγάλες ταχύτητες, μεγάλες εντάσεις, τεράστιες φυσικές καταστάσεις, δυνατά κορμιά, ανθεκτικά. Είδα ότι πολλοί κόσμος έχει φύγει από το ποδόσφαιρο και έχει πάει στα αθλήματα αυτά, αλλά τα είδα ότι έχουν πάρα πολύ χρόνο, είναι πολύ ακόμα στο ερασιτεχνικό κομμάτι. Είναι και προχειροζεστάματα και αποδυτήρια χωρίς αυτό και χωρίς βιταμίνες πολλές και με νερά του. Δηλαδή προχειροδουλειά. Αλλά πολύ καλοί αθλητές. Πολύ μεγάλοι. Κοίταξε να δεις. Και πολύ καλά κοουτσαρίσματα και από τους προπονητές. Βεβαίως. Και στον τελικό ο Παπαδόπουλος, ο δικός μου του Σούλτρα, και το παλικάρι, ξεχνάω το όνομά του, ο προπονητής, ο αντίπαλος, δώσανε μεγάλη μάχη. Παίξανε πολύ από τον πάγκο. Ο προπονητής που είναι παλιός στο χώρο, ο πιστικός. Ναι, ο πιστικός, ωραίος. Ο Γρηγόρης, ο δικός μας. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή πολύ δυνατά ονόματα και ειδικά οι προπονητές είναι. Πάνω απ' όλα δάσκαλοι, είναι παιδαγωγή. Εμένα ασχολείται η κόρη μου εδώ. Όχι μόνο είναι δάσκαλοι. Εγώ πήγα τη δικιά μου την κόρη και απέκτησε τρομερή αυτοπεποίθηση. Όπως πάνε και αποκτάνε αυτοπεποίθηση πολλά παιδιά. Ασχολείται η κόρη σου, Κώστα? 6 μήνες. Α, τώρα 6 μήνες. Η δικιά μου πηγαίνει 3 χρόνια τώρα. Ναι, πάει καλά. Καλό σωματότυπο, είναι αδύνατη. Γι' αυτό είχες και τη μικρή μαζί. Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα ναι, της αρέσει. Δηλαδή την πήγα στο κολύμπι, την πήγα στην μπάλα. Την πήγα στην μπάλα. Μπάλα δεν θέλει να τη βλέπει την μπάλα. Το κολύμπι της αρέσει, αλλά την πειράζει το χλώριο. Βόλεϊ δεν την άρεσε. Χορός με τίποτα. Γυμναστήρια αυτά με τίποτα. Μια μέρα ήρθε εκεί στο box να πούμε. Λέει θα κάνω κι εγώ. Δεν είναι δυνατόν. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Και πάει και βλέπει και μάτια αυτά και φωτογραφίες. Ό,τι θέλει το παιδί. Ό,τι θέλει το παιδί. Εμένα τη δικιά μου η μικρή. Την μπάλα δεν θέλει, δεν θέλει να τη βλέπει. Δεν την κουστάρει. Εντάξει, όπου αγαπάει το παιδί. Δεν την κουστάρει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πολύ καλές παρουσίες, νέα παιδιά, μικρά σε ηλικία τα περισσότερα, πολύ δυνατά παιδιά. Απλά ρε Κώστα, αυτό που ανέφερες για ερασιτεχνισμό και τα λοιπά, γιατί είναι ακόμα σε πολύ ερασιτεχνικό. Σε νηπιακή μορφή είναι. Σε νηπιακή μορφή. Κονόμησε μόνο αυτός ο κοντός, πώς το λένε, πήρε τα λεφτά. Μόνο ο Ζαμπίδης κονόμησε. Λοιπόν, οι άνθρωποι από το ειστέρημά τους τώρα δηλαδή, μη λέμε χαζά τώρα. Τα βλέπεις, τα ξέρεις, τα ζεις. Εν πάση περιπτώσει. Να πάω σε αυτά που... Θέλει χρόνο αυτό το άθλημα για να βγει σε επαγγελματικό επίπεδο. Μην ξεχνάς ότι τη δεκαετία του 80, όταν λέγαμε στη γειτονιά θα πάμε box, μας λέγανε θα σας σπάσουν τη μύτη να πούμε, μην πάτε. Ναι. Και περνούσαμε από το πυγμαχικό του ΠΑΟΚ και βλέπαμε κάτι γορίλες και στρίβαμε από την άλλη γωνία. Μας αποτρέπανε. Τότε στη μόδα... Τότε στη μόδα ήταν κάτι γυμναστήρια, κάτι πλατυπόδιδες με τις αγιονάρες εκείνες που βρωμάγαν, σηκώναν κάτι βάρη. Bodybuilding climb, τώρα το bodybuilding άθλημα είναι τώρα, του κόλου άθλημα είναι. Ακόμα να ξέρεις που το ξέρεις, ακόμα δεν έχει καλό. Δηλαδή ακόμα ακούει η πυγμαχία kickboxing, καλά ρε είσαι τρελός, πήγε στο κορίτσι εκεί πέρα, στο box, να το σπάσουν τα μούτρα. Ναι. Αυτό που λες. Άσε ρε το παιδί να πάει όπου θέλει, εκεί γουστάρει, εκεί θα πάει. Εν πάση περιπτώσει. Για να επιστρέψω σε αυτά που έλεγες. Για πάμε. Για τους Βόσνιους. Θυμάσαι σε έναν αγώνα το 2010 που είχε παίξει ο ΠΑΟΚ στην Κροατία? Δεν θυμάμαι την ομάδα. Πώς δεν θυμάμαι. Που στείλανε αντί να στείλουν τους καρνίβαλους, τους παοξίδες, τους Μάο Μάο στην Κροατία. Στείλαν κάτι γκόμενες εκεί πέρα σε ένα πούλμαν και κάτι φλόρους και οι μάχημοι δεν πήγανε. Έτσι. Εκεί λοιπόν φταίει ας πούμε η ΠΑΟΚ τότε. Ο Ζαγοράκης ήταν ποιος ήτανε. Όταν πας στον πόλεμο, θα στείλεις τις γκόμενες και τις αυτές στην Κροατία, θα στείλεις του Κορδελιού, στη Νεάπολη, αυτοί που πήγανε κάτω να πούμε στο Καραϊσκάκι, στη Νέα Σμύρνη και σταματήσανε το τρένο, τι στέλνεις την γκόμενα στην Κροατία. Λοιπόν, πώς δεν θυμάμαι τι έγινε. Το πήρανε, κοίταξε, το πήρανε το μήνυμα τότε, να μην έρθουν οι τρελαμένοι γιατί θα γίνει σοου. Γενικά αυτοί οι Βαλκάνοι, οι Κροάτες, οι Βόσνοι, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι κατά 80%. Να μπλέκουμε τώρα, θα μαλώνουμε ένα είναι ο Θεός, θα μαλώνουμε με τις θρησκείες τώρα. Όχι, δεν με κατάλαβες. Ναι, εντάξει, δεν μας χωνεύουνε, αυτοί όλοι δεν μας χωνεύουνε γιατί ταχτήκαμε ανοιχτά υπέρ των Σέρβων. Ναι. Εμείς τώρα για να καταλάβω, έτσι να το βάλουμε σε μια λογική για να τελειώσουμε αυτό. Εμείς λόγω θρησκευτικής ομοιότητας είμαστε με τους Σέρβους ή μας δένει και κάτι άλλο? Δηλαδή μας ενώνει η Ορθοδοξία ας πούμε. Και λόγω θρησκευτικής ιδιότητας και γενικά ας πούμε ήμασταν πιο κοντά με τη Σερβία κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Και πολεμήσαμε και μαζί ως σύμμαχοι στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ενώ αυτοί αφήσαν τον Χίτλερ και πέρασε μπάι. Οι Σέρβοι πολέμησαν. Το καλύτερο χαφ που θυμάσαι στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο Σκαρτάδος, ναι ή όχι? Είναι ο Σκαρτάδος. Είναι αν και Αριανός, είναι και ο Σκαρτάδος και ο Μπαλής όμως ήταν ο Ντίνος ο Μπαλής. Και αυτός πέρασε ας πούμε. Ένα κέντρο με Σκαρτάδο, Κουιμπαλί, 3. Ναι. Κωστίκο Εντερβόρ, Δημόπουλο εξ αριστερά. Δημόπουλο, το Φωνιάλες. Ναι. Εξοδεξιά ποιον να αναβάλουμε? Θεσσαλονίκη. Ποιον να αναβάλουμε? Να βάλουμε το Χατζιπαναγή να κλείνει με το αριστερό προς τα μέσα. Να βάλουμε το Χατζιπαναγή. Να βάλουμε το Μιτσιμπόνα center back. Το Μιτσιμπόνα το συγχωρεμένο το Γιώργο. Ναι, να βάλουμε τον Μπορμπόκι δεξί back. Να βάλουμε αριστερό μπακ. Ποιο να βάλουμε αριστερό μπακ? Το Μπορμπόκι, το Στέφανο. Το Στέφανο, ναι. Όχι, εμένα μ' άρεσε. Και ο Βασίλης μ' άρεσε. Αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ ποιο να βάζαμε? Να κάναμε τη μεικτή Θεσσαλονίκη να τους διαλύαμε όλους. Ποιο να βάζαμε? Αριστερό μπακ πίσω δηλαδή. Ναι. Και ο Αλεξούλης ήταν καλός που ήρθε στον ΠΑΟΚ μια δόση. Και θα αφήναμε ας πούμε έξω τον Κούδα. Δεν γίνεται. Εντάξει, ο Κούδας είναι άλλη κλάση. Δεν γίνεται, είδες. Τερματοφύλακα ποιο θα βάζαμε? Τερματοφύλακα θα βάζαμε τον Νίκο το Χριστίδη, φίλε. Αργότερα, τη δεκαετία του 80, για Έλληνα δεκαετία 80. Για Έλληνα δεκαετία 70, δεκαετία 80. Ο Πάοκ. ο Φορτούλα δεκαετία 70, 80 λίγο ήταν. 70 ήταν ο Μπλάντε, ναι. Λοιπόν, να βάλαμε, ποιο να βάζαμε για τερματοφύλακα. Από Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε, και, δεκαετία 80. Είχαμε. Και ο Κατσιαούνης ήταν καλός. Ο Κατσιαούνης ήταν καλός, αλλά ήταν λιγόμυαλος. Και ο Κατσιαούνης ήταν καλός. Λιγόμυαλος ήταν. Και ο Γιάννης ο Κιτσιούδης ήταν καλός. Ο Κιτσιούδης έκανε καλό πρωτάθλημα. Στο ΠΑΟΚ, σε ένα μέτριο ΠΑΟΚ. Ήταν καλός τερματοφύλακας. Ναι, πολύ ναι. Με τότε με τον Βουλινό, ναι. 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 Καλό τέρμα. Και μετά πήγε στον Ηρακλή. Όχι, πρώτα ήταν στον Ηρακλή. Πρώτα στον Ηρακλή και μετά στον ΠΑΟΚ. Μετά στον ΠΑΟΚ, ναι. Ο Γιάννης, ναι. Ο Γιάννης. Πολύ καλός και ο Γιάννης. Πολύ καλός και ο Γιάννης. Ποιος Γκατζιλάκης, ρε. Ποιος Γκατζιλάκης. Ο Γκατζιλάκης στη Δράμα. Ποιος. Ο άλλος ο φίλος μας τώρα να μην πω και το όνομα γιατί εντάξει ο Γιώργος, ο Μίτσος σε βάση περίπτωση. Ναι. Ο Γιώργος τότε είχε πει, θυμάμαι, παρόλη την τρέλα του, εγώ τον γουστάρω τον Γιώργο, ότι άμα θα πάω στον Ολυμπιακό θα με πάρουν στην εθνική ομάδα. Θυμάστε που το είπε τότε. Όποιος πήγαινε ήταν στον Ολυμπιακό τον έπαιρνε η εθνική ομάδα. Στην Παναχαϊκή τότε ο Γιώργος, έπιανε τα άπιαστα ο Γιώργος τότε. Δεν τον φωνάζανε. Έτσι. Λοιπόν. Και είπε ότι άμα θα πάω σε μεγάλη ομάδα των Αθηνών θα με πάρουν στην εθνική. Θα πάω την άλλη μέρα στην εθνική. Και πήγε στην εθνική. Και από το μυαλό του ο Γιώργος δεν έπαιξε. Μυαλό κουκούτσι. Άστορα, χέστον. Πάμε επόμενη γραμμή. Για χαρά. Μυαλό. Έλα, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Κωστή. Πάω το βρει το μυαλό. Έλα, ναι. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καταρχάς για τα αμυντικά χαφ παίζει σε ποια ομάδα παίζει ο παίκτης και ποιους αντιπάλους είχε. Δηλαδή, βασικό αυτό. Δηλαδή. Δηλαδή εγώ θεωρώ τον Εμβολιάδη πολύ μεγάλο χαφ. Ο Εμβολιάδης, ναι. Ο οποίος δεν απευλήθηκε ποτέ και είχε να αντιμετωπίζει παίχτες σαν τον Μπάγκεβιτς. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, και πήρε δύο κύπελα, ένας σαν παίχτης και ένας σαν προπονητής, από τον Πανιόνιο. Λοιπόν, ο Σκαρτάδος θεωρώ ότι είναι ο πιο πληρέστερος και έπαιξε πιο πολλές θέσεις και σκόραρε πάρα πολύ από πίσω. Και υπήρχαν και άλλα τρεχαντήρια όπως ο Αλαβάντας, ο Κοφίδης, ναι. Ο Κουσουλάκης. Ναι. Ο Κουσουλάκης ήταν από τις αδυναμίες μου. Ναι, ήταν πολύ δυνατό. Μεγάλες διαδρομές, χαμηλά πολύ καλός, κατέβαινε και γκολ έκανε κάπου, κούρσες μεγάλες. Ήταν μεγάλο πνεμόνι ο Κουσουλάκης, μεγάλο πνεμόνι. Και η Καλαμαριά, ας πούμε, το Βαζάκα που είχε τότε. Ο Βαζάκας ήταν ρε φίλε όμως δολοφόνος, ήταν άτεκνος, σκότωνε τον κόσμο. Ήταν εντάξει. Αμυντικό χαφ. Ναι. Και δεξί μπακ μπορούσε να παίξει ο Βαζάκας καλά. Ναι. Ναι. Και αριστερά δεν μπορούμε να δικήσουμε τον Ιωσιφίδη. 14 χρόνια έπαιξε. Ο Ιωσιφίδης, έτσι. Δύο κύπελα, δύο πρωταθλήματα. Ναι, 14, ναι, βέβαια. 14 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Μικρή τέχνη, αλλά πολύ δύναμη. Ναι, και από τα ακραία μοντέρνα μπακ, όπως και ο Πάλας, ας πούμε. Και ο Ιωσιφίδης και ο Γούναρης ήταν από τα μοντέρνα μπακ της εποχής. Ο Γούναρης με τον Ιωσιφίδη κάνανε και κούρσες, παίρναν την πλευρά όλοι. Ήταν σε επιθετικογενή ομάδα και τα λοιπά. Εντάξει. Και επειδή βγαίναν και οι δυο ψηλά, όταν χανόταν η μπάλα, τρώγατε πολλές κόντρες, ήρθε ο Λόραντ και έβαλε μια τάξη σε αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Αλλά και ο Τερζανίδης ήταν πολύ χαρισματικός, πολύ δυνατός, σκόραρε και όλα. Ήταν άνθρωποι, δηλαδή παίζανε. Τον Τερζανίδη το βάζεις μπροστά από το Σκαρτάδο ή πίσω. Άλλες εποχές, άλλα σώματα. Ο Σκαρτάδος ήταν άλλη μορφή, ήταν πιο εγκεφαλικός παίκτης. Ο Σκαρτάδος έτρεχε λιγότερο, αλλά κάλυπτε όλους τους χώρους. Ναι. Ήταν πιο εγκεφαλικός παίκτης. Ήταν και άλλο. Ο Τερζανίδης είχε μπροστά του, είχε το Σαράφι, είχε τον Κούδα. Ήταν αλλιώς το ποδόσφαιρο τότε. Ο Σκαρτάδος είχε να καλύψει, ο Σκαρτάδος για μένα ήταν ο σύγχρονος Πίρλο. Έπαιρνε την μπάλα από πίσω και την κατέβαζε. Κατάλαβες, από πίσω την έπαιρνε την μπάλα. Είναι κάθε εποχή και κάθε ομάδα και κάθε σχηματισμός. Δεν μου λες τώρα, σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Και θέλω διαχρονικά να μου δώσεις μια απάντηση. Είναι ο ΠΑΟΚ μια ομάδα επιθετικογενέστατη, με θέαμα πολλά χρόνια. Με λαό παθιάρι που του άρεσε το γρήγορο ποδόσφαιρο κτλ. Ωραία. Ναι. Θέλω να μου πεις τους δύο πρώτους σκόρερ του ΠΑΟΚ στην ιστορία. Ναι. Ο Σαράφης είναι ο πρώτος σκόρερ. Ο δεύτερος. Και ο δεύτερος ο Κωστίκος νομίζω. Δες ρε Γιάννη, μήπως είναι ο Κούδας. Για δες το λίγο. Και ο Κούδας έχει 102 γκολ. 132 γκολ πρέπει, 136 γκολ πρέπει να έχει ο Σκαρτάδος λέω. Ο Σαράφης. Και δεύτερο σκόρερ, τώρα ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο γιατί αυτό έπρεπε να το θυμάμαι, αλλά δεν το θυμάμαι. Θα το δούμε τώρα. Ναι, ποιος είναι. Ο Κωστίκος μπορεί. Ή ο Κωστίκος, ο Κούδας έχει 102 γκολ νομίζω. Ο Κωστίκος έχει πιο πολλά γκολ από τον Κούδα, λες? Δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά ο Σαράφης είναι ο πρώτος σκόρερ. Ο οποίος είναι οκτάρι, έτσι. Ο οποίος είναι οκτάρι με σωματικά προσόντα, όχι μεγάλη τέχνη, μεγάλη δύναμη, μεγάλο κεφάλι, αλματερός κτλ. Υπάρχει φωτογραφία η οποία ο Σαράφης είναι στα ύψη και ο Αγγελής είναι κάτω στο σορτσάκι του. Ενώ πηδάν και οι δύο. Το θυμάμαι το μάτσα. Το 1-0 το 73 νομίζω. 72, ναι, με τη σέντρα του Ιωσιφίδη πες. Ναι. Ναι. Πώς είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να μην έχει πρώτο και δεύτερο σκόρερ του το σέντερφορ του? Δεν είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, δεν βλέπεις. Και σε μια εποχή που οι σκόρερ ήταν οι σέντερφορ. Μάλλον ο Χαραλαμπής με τον Κωστίκο, μάλλον ο Μπάκεβιτς με τον Μαύρο, μάλλον ο Αντωνιάδης, ξέρω εγώ, με τον Παπαδόπουλο του Όφη. Ο Παπαδόπουλος σε ψέματα δεν ήταν σέντερφορ, το αποσύρω. Ο Παπαδόπουλος ήταν έξω αριστερά με τον Όφη. Όχι, όχι. Αλλά συνήθως ήταν, όχι ο Τσιριμόκος θα έβγαινε κάποια. Φόρ ήτανε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μια κλασική επιθετική ομάδα με ταχύτητα, διείσδυση, τρίπλα, φαντασία, τριγωνάκια κτλ. Ο πρώτος σκόρερ του και ο δεύτερος είναι δεκάρι και οκτάρι. Αυτό για τον Κλάους το λέω. Γιατί και ο ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70 Σέντερφορντ ποιον είχε? Ποιον? Θυμάται κανένας? Θυμάται κανένας? Συγγνώμη. Θυμάται κανένας ΠΑΟΚτζής να τίποτα, καμιά σεντερφοράρα κλασική? Με ψευτο σεντερφόρ έπαιζε. Με ψευτο σεντερφόρ έπαιζε εκείνη η μεγάλη ομαδάρα. Δεν είχε το κλασικό. Ο ΠΑΟΚ τότε είχε όμως 4 παίκτες που πατούσαν περιοχή. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Λοιπόν, και αν ο Κλάους είχε από πίσω ένα Κούδα, θα ήταν διαφορετικός ο Κλάους. Εδώ τώρα τι κάνουν τώρα, δεν παίζει κανένας μπάλα, να μην γελιόμαστε. Αλλά χθες, αν είδες στην Εθνική, επειδή παίζουν σε όλες τις ελληνικές ομάδες ξένοι στα χαφ, δεν έχουμε Έλληνα χαφ. Τώρα με το Μάνδαλο γίνεται χαφ. Πάντως λες Σκαρτάδος, Τερζανίδης, εσύ. Για τους αμυντικούς χαφ. Ναι, από τον ΠΑΟΚ, ναι, αλλά για τον Εμβολιάδη τον έχω πολύ ψηλά. Μάλιστα. Έφυγες, τα λέμε, για χαρά. Καλημέρα. Τον έχει ψηλά γιατί λέει αντιμετώπισε πάρα πολλούς μεγάλους παικταράδες ως αντιπάλους. Ενώ δεν είχε συμπαίκτες αναλόγους. Λέει ο φίλος μας ο Παόκτης. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Ο Σαύρος Ασαράφης με 136 γκολ στην Α' Εθνική, ναι. Και Γιώργος Κούδας 134. Σαλπικίδης 90, πλάγιος. Πλάγιος. Φορ δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Φορ δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ στους πρώτους 3 σκόρες. Σκαρτάδος 84 από τα χαφ. Κωστίκος 5 ο φόρ. Άντε μπράβο. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα Ραπτόπουλο. Καλώς τώρα. Τι γίνεται από εδώ από το Θεσσαλονίκη όταν έχουμε μιλήσει ξανά? Έλα γόρι. Πώς είσαι? Σε καλή κατάσταση. Καταρχάς θα σου πω και μπράβο που βάζει την κόρυλο στον αθλητισμό. Δεν την έβαλα εγώ. Αυτή ήρθε και κόλλησε. Και άσε που και σε 15 χρόνια που δεν θα βαστάς και πολύ και θα σε κυνηγά να βγάλει το άχτη πάνω σου, μπορεί να χώνεται να σε σώνει από τίποτα σουτήρια. Όχι ρε φίλε, τέτοιο πράγμα δεν το κάνεις. Τα βάλεις το παιδί σου μπροστά, όχι. Λοιπόν, πολλές φορές έχω διαφωνήσει μαζί σου γιατί είσαι φίλε πολύ κοινικός και αιρετικός ορισμένες φορές. Δεν το κάνω όμως επίτηδες και στη ζωή μου έτσι. Δεν το κάνω δηλαδή, δεν το κάνω προσποιητά, κατάλαβες. Ναι. Και δεν είναι ψεύτικο. Πάω κύμα, αλλά τώρα θέλω να σου μιλήσω για την εθνική και όχι τόσο αγωνιστικά. Εγώ την εθνική, αν ήμουν ΠΑΟΚ και ήμουν και τρελαμένος, δεν ατυχώνευα καθόλου. Το θέμα ποιο είναι, ρε φίλε, ότι εγώ την εθνική τη γουστάρω. Δηλαδή, να σου εξηγήσω το πώς το λέω ότι γουστάρω. Σαν ΠΑΟΚΣΙΣ όμως, βάζοντας μέσα το συνέστημα, δεν θα έπρεπε να τη γουστάρεις. Δεν θα έπρεπε να τη γουστάρω τόσο. Σαν ΠΑΟΚΣΙΣ, ναι. Κατάλαβες, αλλά και τα καλοκαιράκια με Μουντιάλ και Euro θα γουστάρω, να είναι και εθνική μέσα και καλές χαρές έχουμε περάσει. Εγώ πάλι την αντιπαθώ, όχι προσποιητά πάλι, δεν τη γουστάρω καθόλου. Και αν ένιωθα ότι είμαι οπαδός, τραβούσα σε καμιά θύρα 4 και ήμουνα κανένας μαμελούκος που μαμελούκος είμαι ούτως ή άλλως, απλά δεν έχω πάει στις κερκίδες των Παναθηναϊκών. Ναι. Δεν την πάω ρε γάμο το, γιατί ξέρεις τι, είναι ψεύτικη εθνική συνείδηση σου δίνει. Δηλαδή, ναι. Τι θέλω να καταλήξω? Αυτό που είπες, έχω πάει σε αρκετά μάτς της εθνικής και το μόνο που έχω δει είναι ότι μας εκθέτει η ΕΠΟ σαν Εθνική Ελλάδα, δηλαδή ο πρώτος φταίχτης της κατάστασης που επικρατεί στην Εθνική είναι η ΕΠΟ. Άσε τα μανατζεριλί και άσε τα χαρτάκια. Ναι, τα αφήνει στη μέση. Καλά. Ναι. Αυτό που λες τώρα για τους τύπους με το γαλανό λευκοφάρο. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια ομάδα μεμονωμένη από 30-40 άτομα, οι οποίοι σε κάθε μάτσα πηγαίνουν και θα στείνονται μπροστά στις κάμερες, χωρίς να έχουν. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι οι συγκεκριμένοι εκτός ότι δεν πληρώνουν, και ότι όπου και να πηγαίνουν είναι κούτρα. Στο λόγο δεν πληρώνουν. Ποτέ. Πάνε, στείνονται μπροστά στις κάμερες, δεν ξέρουν ούτε να παίχτη, γραφικότητες στο φουλ, δεν υποστηρίζουν την ομάδα. Δεν είναι οπαδοί, ρε φίλε, αυτό θες να πεις. Δεν φωνάζουν, δηλαδή με τη Ρουμανία, το 3-1 στο Καραϊσκάκι. Είχαν έρθει 1000 παιδιά Ρουμάνοι. Ναι, το είδα. Ναι. Και αν δεν ήταν τίποτα άτομα σαν και εμένα ή σαν και ξέρω εγώ, κατάλαβες τι. Θα μας κάνανε μπαούλο, ξέρω. Που εκτός καλά, τον μπαούλο είναι το εύκολο. Εκτός ότι φωνάζανε και είχαν παρόλο την κερκίδα, ένα Ελλάς δεν μπορεί να του πεις. Τι πρόλογο πουλάς λοιπόν και τι τρέλα, για πες μου. Ελλάς, τι πρόλογο πουλάς. Να. Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ απόλυτα, Παόκη. Συμφωνώ. Εγώ ξέρω κι άλλα, εσύ είσαι νεαρός. Εγώ ξέρω κι από δεκαετίες παλιές, όταν θέλανε να μας τρυπήσουν εδώ, φωνάζανε παίκτες δικού μας κάτω στο ξενοδοχείο. Ερχόταν παράγοντες, να ρε παιδιά λίγο χαλαρά, θα σας πάρουμε στην ομάδα. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή ξέρω και κάτι παραπάνω, γι' αυτό εξοργίζομαι ακόμα παραπάνω. Κατάλαβες. Έχεις τα δίκια σου και να πω και κάτι τελευταίο, να μην σου κρατάω και τις γραμμές. Αυτό το. Ο εκμοντερνισμός λίγο των γηπέδων. Με χαλάει και η γκόμενα στο γήπεδο με χαλάει και το iPhone με χαλάει. Εγώ την Τούμπα την έβλεπα με τους καρνιβάλους εκεί που έμπαινε ο άλλος στο γήπεδο και πραγματικά έχανε ένα κομμάτι από τη δυναμικότητά του, είτε είχε και το διαιτητή, το έχανε βιολογικά, κοιτούσε την κερκίδα τον καρνίβαλο. Τώρα τι να κοιτάξει. Μόνο μια... Ναι, μόνο... Δύο περιστατικά θα σου πω. Πες τα μου. Για να σε αφήσω. Το ένα είναι ότι τον Αύγουστο με τον Άγιαξ, εγώ έμενα στο Γήθιο, έτσι. Τώρα 1000 χιλιόμετρα πήγαινε, 1000 χιλιόμετρα έλα. Ξέρω, τα λεπόρια. Και σηκώθηκα 11.30 ώρα το πρωί εκείνη την ημέρα και ήταν κολλημένα όλα, δεν πρόλαβα να βγάλω εισιτήριο. Αλλά επειδή δεν χάνονταν ρε φίλε αυτό το μάτς, αντικειμενικά δεν μπορούσαν. Καβάλιζες τα μάτς και ήρθες. Ωραίος. Ανέβηκα πιο αμάξι. Λοφορείο. Εν πάση περιπτώσει. Ανεβαίνω. Και αφού είχα φάει τα πρώτα άκυρα από τους σεκιουριτάδες, ρε παιδί μου, εν τέλει μπήκα με ένα διαρκείας που βρήκα ξεχασμένο από ένα φίλο. Περνάγανε μπροστά μου. Γκόμεν. Ναι. Την τρίχα. Παιδάκια. Που δεν λέω, εντάξει, να πάνε έτσι. Αλλά με τη δυναμό τυφλίδας, ας πούμε, στο επόμενο μάτι δεν πάτησε άνθρωπο. Στο τέλος, για να γελάσεις, όπως πας στα μαγαζιά και αν πας μόνος σου, δεν σε βάζουνε. Στο τέλος θα πηγαίνεις στο γήπεδο, δεν θα σε βάζουν άμα δεν έχεις γκόμενα μαζί σου. Κάτι τελευταίο. Ναι. Επειδή αγαπάω τον ΠΑΟΚ σαν ομάδα και στηρίζω όλα τα αθλήματα και όλα τα σωματεία σε κάθε τμήμα, δηλαδή και στο μπάσκετ, ας πούμε. Στο μπάσκετ υπάρχει, δεν είμαστε μπασκετικοί, δηλαδή δεν πάμε πολλά άτομα στο γήπεδο. Όχι. Αντικειμενικά. Δεν πάτε. Έχει τύχει, έχω πάει σε όλα τα φετινά. Είμαστε maximum 500 άτομα. 600. Αλλά είμαστε ειδικοί, δηλαδή να σου πω τους διπλανούς μας. Ναι. Αρχίζουμε και γνωριζόμαστε. Το Σάββατο με την ΑΕΚ, εντάξει, ξέρω εγώ, εμπορικό μάτι, γέμισε το γήπεδο. Στο τέλος του μάτσα που χάσαμε κιόλας, δοσμένος λίγο ρε παιδί μου, δεν γούσταρα να χάσουμε, ξενέρωσα όπως το λένε. Κοιτάω πίσω μου και βλέπω, ξέρω εγώ, μια παρέα, μια τετράδα. Γελούσανε. Δύο τύποι με δύο γκόμενες, ξέρω εγώ, δεν είχαν ξαναπατήσει και βγάζανε ας με σέλφι με το κινητό. Αυτό είναι. Και τους δείχνω, ας πούμε, και λέω ότι από τον άρχο τέτοια ζωντόβολα στο γήπεδο. Καλύτερα να μας τάζει. Έφυγες για χαρά. Ο εκμοντερνισμός των γηπέδων. Βέβαια. Ήρθε όλος από το γήπεδο, έφαγε την πίκρα. Κοίτα τις γκόμενες να βγάζουν σέλφι. Συμβαίνουν αυτά. Είναι σύγχρονα πράγματα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Τι κάνετε κύριε Ραπτόπουλος. Καλά είστε. Καλά. Εσείς τι κάνετε. Βασικά εγώ έκανα 2 τοστ. Ήπια μια μπύρα από την ώρα που πήρα τηλέφωνο. Πήγα τουαλέτα, άδειασα την μπύρα και τώρα μιλάμε. Λοιπόν. Έβαλες μαρούλι ανάμεσα. Όχι. Μόνο ντομάτα. Λοιπόν, αν η ομάδα της δεκαετίας του 70 ναι. είχε σεντερφόρ τον Κωστίκο, ήταν σύγχρονος. Ναι ρε φίλε. Δεν θα έχανε πρωτάθλημα. Ούτε διαιτητές, δεν το σταματούσε τίποτα. Σωστά μιλάς. Εντάξει, πρώτον. Δεύτερον, συμφωνώ με όλους για όσα είπανε για τον Σκαρτάδο, για τον Τίνο τον Κούι, ο οποίος είναι παικταράς, δεν το συζητάμε, τεράστιος, για τον Τίνο τον Παλί. Αλλά ντεφορμέ τους έχω δει αυτούς. Ποιους? Αυτούς. Και τον Τίνο τον Κούι και τον Παλί. Ξέρω τι θα με πεις. Ξέρω τι θα με πεις. Τον Τερζανίδη δεν τον είδες ποτέ, ρε σκύλε, ναι. Ποτέ, ρε φίλε. Και εγώ δεν θα σε πω, δεν θα σε παραπέψω στα μάτια του ΠΑΟΚ που τα έχω δει σχεδόν όλα. Ναι. Εγώ θα σε πάω στα μπάτς του Παναθηναϊκού όταν πήγε κάτω. Α, ναι. Πόσες φορές το σήκωσε τον Βάζελο στην πλάτη μόνος. Ναι, ρε φίλε. Θα θυμάσαι τα παιχνίδια. Και μέτριο Παναθηναϊκό τότε στα τελειώματα. Ένα μέτριο Παναθηναϊκό τον πήγαινε τρένο μόνος ο Χρήστος. Έτσι, έτσι. Και τι μου λένε εμένα τώρα. Έβαζε, δεν έβαζε γκολ και έβαζε και γκολ. Θυμάμαι ένα στην Τούμπα που ήμουν πιτσιρικάς. Δεν θυμάμαι εγώ παίχτη να είναι σε όλα τα σημεία του γηπέδου ταυτόχρονα. Μόνο ο Χρήστος. Ταυτόχρονα. Αδύνατον. Τι χαφάρα ήτανε. Για μένα είναι ο τεραστιότερος. Όλοι οι άλλοι σου λέω, ο Σκαρτάδος είναι εγκεφαλικός. Ο Τερζανίδης δεν ήταν τόσο εγκεφαλικός. Ίσως. Ο Σκαρτάδος ο πιο πλήρης παίκτης από άποψη, κορμί, μυαλό, οικονομία δυνάμεων και χίλια δυο τα οποία μας προκύψαν μετά, έτσι. Δεν τα ξέραμε την δεκαετία του 70 αυτά, οικονομία δυνάμεων και άντε να μην πω τίποτα. Ναι. Έτσι. Ναι. Ο Χρήστος δεν έκανε οικονομία σε τίποτα. Ο Χρήστος έμπαινε μέσα και όργωνε το γήπεδο. Κούρευε το χορτάρι. Άμα τον δεις τώρα, εγώ τον είδα σε ένα μαγαζί Μπόστα Κώστα, πώς το λένε εκεί κάτω στην παραλία, εκεί στο, πώς το λένε μωρά, στην Σοφούλη. Πριν κάνα μήνα τον είδα. Δεν έχει βάλει γραμμάριο, είναι έτσι στεγνός όπως ήτανε. Αυτό να έχω δει τόσο στεγνό, το Γιώργο τον Κούδα καλά, εντάξει, εντάξει. Ξέρεις ποιον άλλο παίχτη δεν έχει βάλει γραμμάριο, ρε φίλε. Γραμμάριο όμως. Ποιος? Ο Μπέλης, ρε φίλε. Ο Μπέλης, ο Μπέλης, από τα δυνατότερα παιδιά. Ο Μπέλης. Έχει ένα πρόβλημα με το γόνατο. Και άλλος ο Κούρκουλος, ο Τζιβόπουλος. Γραμμάριο. Μιλάμε τώρα να τους βλέπεις 65 χρονών ένας, 61 ο άλλος. Ναι. Ο Μπέλης με το φουσκωμένο το στήθος. Ναι ρε συ, παιδαράς, κοντός μεν. Ο Μπέλης και ο Αρίσταρχος είχαν ίδιο τύπο κορμιού με διαφορετικό ύψος. Μια μέρα πλακώθηκε στο ξύλο ο πατέρας μου με τον, ο συγχωρεμένος με τον Μπέλη. Yeah. Και παρατηρητές του καυγά, ο ένας έπαιζε στον ΠΑΟΚ, ο πατέρας μου, στη Χαριλάου, ΠΑΟΚ Ηρακλής 0-3. Έβαλε το πρώτο παιχνίδι του Κασάπη. Το πρώτο παιχνίδι του Κασάπη, έκανε 2 γκολ ο Κασάπης. Ο Νίκος, 17 χρονών ήταν. Ο Νίκος. Και κάτι έγινε εκεί και πλακωθήκαν στις μπουνιές. Ωραίες μπουνιές όμως, οι αντρίκες μπουνιές. Και μου λένε οι παρατηρητές των γεγονότων, μιλάμε λέει. Πολύ γερά παιδιά ρε. Και αυτός ο Μπέλης λέει δεν του φαινότανε, κοντός και τα λοιπά. Και ο Μηταράς βαρούσε και αποβληθήκανε. Του λουμιαστήκαν στο ξύλο. Και σε 5 λεπτά πίνανε μπίλια καζόζα στα ποδητήρια, ναι, αγκαλιασμένοι, ναι. Δεν υπήρχε τίποτα ρε. Όλα ήταν με το φορτάρι 90 λεπτά. Τι γερό παιδί και ο Μπέλης ρε φίλ. Και τώρα άμα το δεις, σκύλος είναι ρε. Σκύλος. Αυτή ήταν η ζωή τους, έτσι. Τι παιδαράδες ήτανε, ρε. Τι πράγματα. Εντάξει, παιδιά, τα παιδιά αυτά περνάνε σε μια άλλη γύμναση, μια άλλη κουλτούρα. Είναι άλλη εποχή. Δεν μπορούμε να λέμε τσουτσέκια αυτούς και παιχταράδες τους άλλους. Ή ξέρω εγώ. Είναι άλλη. Πώς λέμε, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, είναι αλλιώτικη. Πώς να το κάνουμε. Ήταν για άλλο λόγο ποδόσφαιρο εκείνη. Εκείνοι παίζαν ποδόσφαιρο για το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η διαφορά για μένα. Δεν ξέρω, πάντως ο κόσμος εκείνο το ποδόσφαιρο που δεν ήταν σύγχρονο το θυμούνται με περισσότερο, ας πούμε. Ρε εσύ τώρα, η συζήτηση δεν ήταν τι κάνουμε σήμερα και τα λοιπά, ήταν πόσα βάζουμε. Τι, η συζήτηση τι ήταν, για πες μου. Δεν ήταν για το αν θα κερδίσουμε, θα χάσουμε, θα φέρουμε εκεί. Είναι για το πόσα θα βάλουμε σήμερα. 1 θα είναι, 2 θα είναι, 4 θα είναι, 5 θα είναι. Δεν υπήρχε άλλη κουβέντα. Ο Άσος ήταν το δεδομένο. Καμιά φορά έκανε και καναχή. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάναμε εκείνο τον κελάκι το όμορφο, το 3-5 ας πούμε. Εντάξει, εγώ αυτά τα μάτς που έχω χαρίσει στην Τούμπα, πιτσιρικάς, με πήγαινε ένας θειός μου, τα έχω δει με μεγάλους αντιπάλους, με μεγάλη μπάλα και με χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες ποδοσφαιρικές. Δεν θα ξεχάσω ας πούμε τον Κωνσταντίνου όταν έμπαινε στην Τούμπα από τη θύρα την 7, γυαλισμένα με βαζελίνη τα πόδια. 1,73 μπόι τερματοφύλακας. Ναι. Το τι γινότανε, το τι βομβαρδισμός. Εκείνη την αιστεία που είχε το δοκάρι πίσω πολλά μέτρα. Το θυμάσαι πως ήταν η αιστεία στην Τούμπα τότε. Και ο Κωνσταντίνου να ορίεται, να βγαίνει δοκάρια. Τα τετράγωνα δοκάρια. Και τραλαλά, Κωνσταντίνου Ανταλαλά και μας κάνει Μάρθα Καραγιάννη και στο τέλος... Τα θυμάσαι τα δύο καπαγωτά, το ένα πίσω απ' το άλλο παιχνίδια, κύπελλο, πρωτάθλημα. Τα 3-2, όχι, δεν τα πρόλαβα γιατί ήμουν πολύ μικρός. Δεν τα πρόλαβες. Ήμουνα πολύ μικρός. 3 λεπτά το 2-0-3-2. Θυμάμαι ένα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 3-0. Στο πρώτο είχαν έρθει με Οικονομόπουλο. Ναι. Και στο κύπελλο ήρθαμε με Κωνσταντίνου. Ίδιο σενάριο. Με διαφορά λεπτών. Ναι. Στο ένα μάτς έλειπε ο Πούσκας, γιατί ήταν, ας πούμε, κάπου ήταν και του λέει το βοηθό καλά, από 0-2-3-2, το βοηθό. Και μπαίνει ο Πούσκας και τρώει και αυτός 2-0-3-2. Και στο τέλος οι Παοξίδες, τι παιδιά ρε. Τον Κωνσταντίνου χειροκρότημα, ενώ του έχουν ρίξει το πουστλούκι της ζωής του, τον πινελίκι, έφευγε από τη θύρα 7 και χειροκροτούσε και ο Κωνσταντίνου, ηττημένος συνήθως. Και έπεφτε, αλληλοχειροκροτούσε η κερκίδα τον παίκτη, τον αντίπαλο. Ούτε κοτρόνια, ούτε τίποτα. Το πινελίκι. Ναι. Είχε τελειώσει ο αγώνας. Ναι. Στην αρχή για την ψυχολογία του αγώνα. Είναι... Ο κόσμος είχε αισθητήριο εκείνη την εποχή. Και ήξερε πιο πολύ μπάλα. Έφυγες, πάω για διάλειμμα. Πάμε για διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Βικάν. Αγάπη μου, σε παρακαλώ άνοιξε, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε οικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις θα φαρμακοδώ πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου για delivery πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά άλλου. Deliveras.gr, τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς? Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε E-Way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το E-Way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές E-Way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-Way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Ψάχνουμε να βρούμε αμυντικά χαφ και εδώ έχουν δημιουργήσει οι ακροατές μας μια πληθώρα και έχουν πει μόνο για Θεσσαλονίκη. Δηλαδή για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό δεν μας έχει πει κανένας για κανένα χαφ. Να θυμηθούμε κανένα παλιό. Έχουμε μείνει σε Κούι, Μπαλί, Τερζανίδη, Σκαρτάδο, Κουσουλάκη κτλ. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια, χαμός. Φίλε 3 φορές, 7-17. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα, έλα φίλε. Καλημέρα κύριε Ραπτό. Ερωτική πόλη. Ναι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά κύριε. Κύριε Ραπτό, καλημέρα στο Γιάννη το Χιλιδίδη. Καλημέρα σε αυτή την κρινιάρα την πόλη. Είστε κρινιάριδες, αλλά γι' αυτό και εγώ πήρα. Ναι. Δεν θα λέτε Νίκος Χρυσίδης κύριε Ραπτόπουλε. θα παρεξηγηθεί κανένας καλεσμένος σας που έγινε ΠΑΟΚ και από τερματοφύλακας, γιατί έβλεπε το Σαβουλίδη και το Στέφα και δεν έβλεπε και τον Κουρτσελίδη με τον Πίρτσο. Να τα λέτε αυτά. Ναι. Άκου να πούμε. Ναι. Εντάξει, δηλαδή ο Μιλίνης ήθελε 10 σαν τον Κεξούδη, ρε φίλε. Δεν το μη προβάμαι. Σου πω και ο Τουλούδης που ήταν τρίτος στον Άρη. Δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Τι δεν θυμάσαι, δεν θυμάσαι το διαμαντή δεν τον θυμάμαι. Το Τουλούδη δεν τον θυμάσαι. Όχι, δεν το θυμάμαι, δεν τον πρόλαβα. Στην τρίτη ομάδα της καρδιάς σας έπαιζε. Ήταν ένας ψηλός. Ξανθός ψηλός. Ναι. Ξανθός ψηλός, στον Πανσεραϊκό πήγε μετά. Ναι. Πώς δεν το θυμάσαι, από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή από τη γέφυρα πρέπει να ήταν. Εγώ από τον Πανσεραϊκό, από το Σέχιτς και μετά θυμάμαι. Α, μάλιστα. Μη σε πω ότι ο Παρουσιάδης ήταν καλύτερος από τον Κιξούδη. Ο Παρουσιάδης στη Δόξα Δράμας δεν έπαιζε. Όχι, ο Παρουσιάδης ήταν από Κατερίνη και έπαιζε. Το Πιερικό. Του σπάσαν το κεφάλι στη Δράμα σε ένα μάτσο Δόξα Πιερικός, ναι. Καστοριά, και σε Καστοριά έπαιζε, νομίζω ήταν δεύτερος. Τον είχε βάλει ο συγχωρημένος ο Βασιλιάδης, γιατί είχε κάνει δύο τερματοφύλακες που παίξαν εκείνη την ημέρα. Ποιο ρε, όχι. Ο Σαργκάνης Ερμίδης, όχι, αυτός ήταν τρίτος. Ο Ερμίδης ήταν δεύτερος. Ναι, Παρουσιάδης ήταν τρίτος. Ο Παρουσιάδης έπαιξε αρχές δεκαετίας 70 στον Πιερικό. Όχι, νομίζω ήταν στο ρόστερ του τελικού. Όχι, της Καστοριάς. Ο Παρουσιάδης τον είχε ο Αλέφαντος στον Πιερικό το 74-75 και του είχαν σπάσει το κεφάλι στη Δράμα, Δόξα Δράμας Πιερικός. Με κάτι μπουκάλια και τέτοια. Νομίζω ότι ο κύριος Κώστας μπορεί να μας βοηθήσει πάνω σε αυτό. Αν όχι, δεν νομίζω ότι μετά το 78 ο Παρουσιάδης έπαιζε, 79. Νομίζω ότι ο Παρουσιάδης. Ο Σαργκάνης με τον Ερμίδη ήτανε. Ναι, και τρίτος ήταν Παρουσιάδης. Δεν νομίζω. Εντάξει, υπάρχουν τόσα πολλά για να μαλώσουμε και να πω και τα συγχαρητήρια μου εκεί στον κύριο. Που δεν μου λέτε πώς το λένε τα αφεντικό σας που έχει το Europan. Το Europan. Ναι, αυτός που έχασε 3 φορές τις εκλογές. Α, ο κύριος Χιζοδήμος. Α, μάλιστα. Τι διαμάντη του έστειλες, Βασίλη. Ναι. Τι θέλω να ρωτήσω τώρα. Λέτε για αμυντικά χαφ, έτσι. Ξεχνάς το Σπύρο το Λιβαθινό όμως, φίλε. Το Μηχανάκι. Βέβαια. Ναι. Νομίζω ότι από τα καλύτερα αμυντικά χαφ. Ναι, ο Σπύρος. Αυτό το ξεχνάς. Ναι. Και όσο για το Ζήκο που ανέφερες στη Μονακό. Δεν τον πήρε ο Ρεχάγκελ τότε, διότι θεώρησε προσωπικά ο Ρεχάγκελ θα θεωρούσε προσβολή έναν παίκτη που έπαιζε στο γαλλικό πρωτάθλημα και ήταν από τα βασικά στελέχη της Μονακό εκείνη την τετραετία. Από τη στιγμή που είχε επιλέξει τους παίκτες που θα έπαιρνε μαζί του και στο Euro του 2004 να τον έχει και να τον έχει εκτός σε 18άδες. Θεώρησε τιμητικό να μην τον πάρει καν και του το είχε εξηγήσει. Διότι είχε επιλέξει Ζαγοράκη, Κατσουράνη, Μπασινά και δεν θα μπορούσε να τον έχει τέταρτο στα σχέδιά του. Ήτανε πολύ πιο τίμιο και σωστό αυτό που σε κάποια επαφή που είχε μαζί του τότε εκείνα τα χρόνια που του το εξήγησε. Έτσι, αυτό εκμυστηρεύτηκε, μου το είπε ένας φίλος μου, ότι χρόνια μετά το 2004 στα γενέθλια που είχε βοηθό κατάσκοπο στην Πορτογαλία, τον Μίρκο Βοτσάβα, στα γενέθλιά του τότε είχε σε μια παρέα Ελλήνων που βρισκόταν εκεί και ήταν καλεσμένοι, τους το είχε εκμυστηρευτεί, όπως και τους είχε πει ότι ποιος χτύπησε τελευταίο στην πόρτα 10 η ώρα το βράδυ και ζήτησε την τελευταία χάρη από τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Ξέρετε ποιος ήταν, κύριε Ραδόπουλε? No. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος. Μάλιστα. Ναι, μετά το φαγητό. Εν πάση περιπτώσει, λέγατε, τι άλλο είχατε πει, για θυμίστε μου έτσι, δηλαδή για τις ομάδες, για την Εθνική Ελλάδος λέγατε. Ναι, θεωρώ ότι ο Χολέμπας είναι λάθος να μείνει έξω, γιατί καταστρέφεται ένα ολόκληρο σύστημα που μπορεί να παίξει η Εθνική με 3 πολύ καλούς στόπερ, 2 πολύ γρήγοροι. Μάλιστα. Αριστερός back half δεν μπορεί να παίξει κανένας, ούτε ο Σταφυλίδης ούτε ο Τζαβέλας για μένα. Και το πουλέν σας ο Παπαδόπουλος, γιατί πήρε κόκκινη κάρτα? Το πουλέν σας, αυτός που σας αρέσει πάρα πολύ ο Παπαδόπουλος. Δεν μ' αρέσει ο Παπαδόπουλος. Ναι, εντάξει, δεν σας αρέσει, το έτσι λέτε εσείς. Γιατί πήρε κόκκινη κάρτα? Κοίταξε τι γίνεται τώρα. Τραβάει το βρακί του. Πώς το λένε? Του Σοκράτη. Του Σοκράτη ο άλλος. Εκεί πέρα, ας πούμε, πήγε να τον επιπλήξει, να τον χαϊδέψει, να τον δώσει ένα μπατσάκι, ξέρω κτλ. Να φάει κόκκινη κάρτα. Εκεί, φίλε, εφόσον φάει κόκκινη κάρτα, τον τραβά ένα μπουνίδι και τον τελειώνει εκεί. Μένει εκεί, στο έδαφος. Αφού είναι να αποβληθεί, ακού ποια είναι η δική μου φιλοσοφία. Ναι. Άμα είναι να αποβληθώ, ναι, του την καθίζω καλά, να με θυμάται κιόλα. Άμα είναι να το σμπρώξω και να φάω αποβολή. Κατάλαβες, θέλω να πω. Δεν βρήκε, πρόσεξε. Θα σου πω ένα περιστατικό. Ρε, πάω να υπερασπιστώ ένα συμπαίκτη μου. Ωραία. Ναι. Και πάω και σμπρώχνω τον αντίπαλο. Άμα να πάω να τον σμπρώξω ή να τον βρίσω, δεν πάω. Πάω τη δύσκολη στιγμή να κοπανίσω και να με κοπανίσουν. Δεν πάω να μιλήσω εκεί και να σμπροχτώ, να πούμε. Κατάλαβες. Τι λάθος έκανε ο Τσέκο. Ξέρεις, πριν από χρόνια, πριν πάρει μεταγραφή ο Παπασταθόπουλος στην Ντόρτμουντ, ήταν σε άλλη ομάδα. Ναι. Και στις τελευταίες προπονήσεις πλακώθηκε με έναν Αυστριακό σέρβικης καταγωγής. Ναι, και. Α, γι' αυτό. Ξέρεις, γιατί τη διάρκεια, τη τριάρια του έδωσε ο Σοκράτης, έτσι είπε ένας φίλος μου. Που ήταν στην προπόνηση. Και μετά ένας άλλος Έλληνας που είναι και ο μάνατζέρ του, να πούμε, τον πήγε στην Ντόρτμουντ για 1.500.000 ή 1.000.000 περισσότερα από ό,τι έδινε η Leverkusen του Ρούντι Φέλερ. Ναι. Κάτι τον είπε για τη μητέρα του. Δηλαδή αυτός ο Τζέκο έπρεπε να πάρει τον Αρναούτοβιτς. Να του πει τι έπρεπε να κάνει. Μάλιστα. Μόνο έτσι θα νευρίαζε ο Σοκράτης. Ναι. Δηλαδή αυτό ήταν το κουμπί, αγαπητέ μου, για να νευριάσει ο Σοκράτης. Εν πάση περιπτώσει, τι ήθελα να σου πω. Θυμήθηκα δηλαδή, τώρα που λες για τα χαφ, έτσι, ένα πολύ άσχημο, έτσι δηλαδή. Τι θυμήθηκα ένα περιστατικό, γιατί ανέφερες μία μέρα για έναν προπονητή, τον Απολέον, τον Κράμερ. Ναι. Ξέρεις που είχε παίξει φιλικό με την ομάδα της καρδιάς σου. Στον Εύωσμο. Στον Εύωσμο, στο ξέρω. 0-0. Δηλαδή, εκεί που έπαιζε ο Αγροτικός Αστέρας, ξέρεις, με Γιάννη Γούσκο και Γιώργο Γούσκο, μα ρωτούσε ποιος είναι αυτός που κάνει τρίπλες συνέχεια. Ο Γιώργος ο Γούσκος. Ξέρεις αυτός γιατί έφυγε από την ομάδα της καρδιάς σου, Ποιος είναι, γιατί. Τον άφησε ελεύθερο ο Αλκέδας ο Παναγούλιας, ο αείμνηστος. Και τον έσυλε στον Εύωσμο. Δεν διάβασε ελληνικό βορρά ούτε Θεσσαλονίκη και Μακεδονία. Διάβαζε άλλη εφημερίδα. Δεν πουλιόταν στα περίπτερα τότε. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ραπτόπουλέ μου, τι άλλο ήθελα να σας πω. Δηλαδή πώς το βλέπετε το πρωτάθλημα τώρα να εξελίσσεται, κύριε Ραπτόπουλε. Αν και επικράτηση του Ολυμπιακού, θα μαλώσει ο Παναθηναϊκός. Άνα μπράβο, εδώ σας θέλω, μπράβο, πείτε τα. Εκεί τι πείτε τα, να τα μάθει ο κόσμος, κύριε Ραπτόπουλε. Αν είναι επικράτηση του Ολυμπιακού, το κρατάω αυτό, κύριε Ραπτόπουλε. Να είστε καλά. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο, κύριε Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Καλώς. Έλα. Καλημέρα. Καλώς. Σε πρόλαβα στο μήνυμα που έστειλες, Ναι. Αλλά εκεί την ώρα το έκλεισε το τηλέφωνο μου. Μα θα περίμενα να με βγάλει ώρα. Ναι, ξέρω, κατάλαβα. Γιατί ήταν και χαρασμένες οι γραμμές. Κατάλαβα. Λοιπόν, απορώ με Αριανούς. Οι οποίοι συστέλνουν μηνύματα για τον Παλί και τον Γκουί. Όντως πάρα πολύ καλοί παίκτες. Αλλά και εσείς, αγνήσεως Αριανός, δεν τους μιλάς για τον Σιρόπουλο. Ο Σιρόπουλος. Αμυντικός χαφ ήτανε. Ήξερε μπαλάρα. Έτσι. Ύστερα Ηρακλήδη στέλνουν για τον Κουσουλάκη, εντάξει, και αυτός για τον Άλωνα. Για τον Δαντελένιο Φετίλη δεν λένε. Τον Κυριάκο, βέβαια. Κυριάκος Φετίλης, μεγάλος παίχτης. Τον Ηρακλή, Ο Στάθης ο Χάιτας. Ο Στάθης ο Χάιτας. Χαφάρα. Ο Ελευθεράκης. Ο Λιβαθινός. Τον είπαμε. Τον είπες. Το Σταυλά του Πανσεραϊκού τον είπατε. Το Σταυλά του Πανσεραϊκού. Όχι, δεν τον είπαμε. Μεγάλος παίχτης. Περάσανε μεγάλοι παίχτες. Εγώ θυμάμαι λίγο τον Νικολαίδη του ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή αυτός που έπαιζε με διακομή, Μουρατίδη, Λέανδρο, με αυτούς. Κατάλαβες. Αλλά για το Σιρόπουλο, ρε παιδιά. Τον άνθρωπο που δεν θα πήγε και 6 μήνες φυλακή. Φυλακή... Αλλά τσαμπούκι. Μέσα στο παιχνίδι ήταν αλυτάκος. Και έξω ήταν. Άστα αυτά τα έξω τα ξέρω. Ξέρω τι έγινε. Γλυκό αγόρι. Και με τον Αλμπάντη μια ιστορία που ξέρω. Που πήγανε σε μια καφετερία κάτι παοξίδες. Ποδοσφαιριστές. Δύο και δύο. Είχαμε καλά, χάσαμε. Και ξέρανε μπάλα. Μείναμε από χαφ. Κοίτα να δεις, ύστερα με ότι ο Τερζανίδης ήταν αμυντικό χαφ. Ναι. Ο Καρτάδος ήταν άλλη δουλειά. Τα λέμε, ρε. Τα λέμε. Γεια. Yeah. Έλα, φίλε. Έτσι. Δευτερολογώ για ένα λόγο μόνο. Να κάνεις ό,τι γουστάρεις, λέγε. Λοιπόν, για τον Ελευθεράκη, ο οποίος ήταν τεράστιος. Και δεν θυμάμαι τι θέση έπαιζε ο Συνετόπουλος. Ο Συνετόπουλος έπαιζε center back. Center back, αλλά ήταν μεγάλος παίκτης αυτός. Ο Συνετόπουλος έπαιζε center back. Δεν τον πρόλαβα εγώ. Τον πρόλαβα μεγάλο όταν σταμάτησε από τον Ολυμπιακό και γύρισε πίσω στον Ολυμπιακό Βόλου. Τον πρόλαβα στα τελειώματά του Β' Εθνική 76, 77, 78 εκεί πέρα στον Ολυμπιακό Βόλου είχε γυρίσει. Έπαιζε half. Μπράβο, λοιπόν. Τον Ολυμπιακό Βόλου, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν center back, όπως λες. Center back. Έβγαζε την ομάδα όμως μπροστά. Ναι. Ήταν δηλαδή κοντρέρας. Ναι, οι παλιοί μιλάνε με πολύ καλά λόγια. Ναι. Ναι. Και ο Κωνσταντίνου μιλάει με καλά λόγια. Καλά, με τον Κωνσταντίνου μαλώσανε. Εντάξει, αυτό δεν πάει να πει ότι αμφισβητείται η αξία του ενός από τον άλλον. Όχι, δεν έχει πλάκα αυτό, είναι παρένθεση. Ο Κωνσταντίνου ήταν και πυγμάχος. Το βλέπω τώρα μπροστά μου, μιλάμε και βλέπω το σκηνικό. Τον Τζινετόπουλο να τρέχει τον Κωνσταντίνου από πίσω, μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν μαλώνανε, ποιος θα κέρδιζε. Ο Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνου με ένα 73 και ο άλλος ένα 85 θα τον έντρωγε, λες, ο Κωνσταντίνου. Ναι, ο Κωνσταντίνου δεν τον έδερνε, ήταν πιο τσαμπουκάς, ο Συνετόπουλος ήταν βολιασμένος με την πονηράδα του Ολυμπιακού. Λάκης Πετρόπουλος. Όχι, ρε, όσοι μπαίνουν σε εκείνα τα αποδυτήρια κάτι παθαίνουν, δεν ξέρω τι. Αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους. Από τότε. Και ο Κωνσταντίνου την μπουνιά που έφαγε από τον Μπράβο στα 67 την έφαγε. Στα 30 ο ίδιος Μπράβος δεν νομίζω ότι... Δεν θα το βγούμε να τον πλησιάσει. Ναι, Κωνσταντίνου, με ένα 73. Πολύ δυνατό παιδί. Ναι, ήταν τέρας. Πολύ δυνατό παιδί. Δεν τον αγαπήσαμε ποτέ, αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τα ταλέντα. Τον Κωνσταντίνου τον γνώρισα μέσω του γιού του Λάρη, ο οποίος ακούει την εκπομπή. Ναι. Ο Λάρη ο Κωνσταντίνου είναι ένα χρόνο πιο μικρός από μένα. Ο Βασίλης τον έκανε στα 20 του χρόνια με την πρώτη του τη γυναίκα. Και ο Λάρη τον έπαιρνε ο Βασίλης, εντάξει, χώρισε μετά, πήγε την Μάρθα την Καραγιάννη, ξαναχώρισε. Ήταν μποέμ και το γνώρισα μέσω του Λάρη, ο οποίος ήταν ακροατής και τηλεθεατής μας. Και γνώριζα τον Κωνσταντίνο, άλλο άνθρωπο, εκτός ποδοσφαίρου. Διαφορετικό. Καμιά σχέση με εκείνο το... Και η τεράστια υπομονή του, γιατί έκατσε πολλά χρόνια στον πάγκο. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Μεγάλη ηλικία έπαιξε. Ναι, ο Κωνσταντίνου είναι γεννημένος το 47. 57, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 70. Στα 27-28 έγινε βασικός. Μπράβο, γιατί ο Οικονομόπουλος... Να τον φάει, δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να τον φάει. Όχι. Όταν άρχισε ο Οικονομόπουλος να πέφτει, να δει η καριέρα του, τότε ο Κωνσταντίνου πήρε την ευκαιρία, ας πούμε, και ήταν για ένα-δύο χρόνια ένα αλλάξ, ένας για ο άλλος. Και μετά φυσικά εγκατέλειψε ο Οικονομόπουλος και έγινε βασικός ο Κωνσταντίνου. Εντάξει, όμορφες εποχές, διαφορετικές. Δεν υπάρχουν απαντήσεις στα γήπεδα από την κερκίδα τη μία στην κερκίδα την απέναντι, και αυτό έχει χαλάσει το ποδόσφαιρο. Ναι. Χωρίς αντιπάλους στην κερκίδα είναι το ποδόσφαιρο ξενέρωτο, είναι ανάλατο, είναι δεν ξέρω. Έχω πολλά χρόνια να πάω στο γήπεδο και δεν γουστάρω, δεν έχω καμιά διάθεση. Ναι. Ούτε καν στην τηλεόραση να το δω, με πιάνει ύπνος. Ναι. Οπότε τι να λέμε. Ούτε ξένο ποδόσφαιρο βλέπεις. Ξένο ποδόσφαιρο βλέπω, πώς δεν βλέπω. Είμαι φαν της Λίβερπουλ, την παρακολουθώ τακτικά, αυτά και γενικώς. Βλέπω γρήγορο ποδόσφαιρο, ψάχνω να βρω. Ακόμα και η Μπαρσελόνα ώρες-ώρες με κουράζει. Ναι. Προτιμάω την Ντόρτμουντ με τις εκρήξεις. Ναι. Μάλιστα. Κοίταξε, καταλήγουμε ότι θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο, το έχουμε πει πολλές φορές, έτσι ώστε να το κάνουμε πιο πολύ θεαματικό. Ναι, ναι. Το κολοσάιτ πρέπει να κοπεί και να μεγαλώσει η αιστεία. Να μεγαλώσει η αιστεία, να γίνει δίγκολο, να γίνει, για να αλλάξουν λίγο. Γιατί έτσι όπως είναι οι ποδοσφαιριστές, πολύ καλοί αθλητές, κλείνουν οι χώροι. Λίγοι 7-8, 5-4, 6-3, 17-2. Δεν κατάλαβα γιατί να λύγει ένα 0. Ναι. Ναι, γιατί κλείσανε οι χώροι πολύ. Καταργήσαμε τα εξτρέμ, βάζουμε οχτάρια, μπολιάζουμε στον χώρο του κέντρου πολλούς παίκτες, πολλοί από αυτούς είναι μονομάχοι. Αντί να παράγουμε ποδόσφαιρο, κάνουμε το pressing ψηλά, να κλέψουμε γιατί είναι οι χώροι λίγοι. Είναι περισσότερο μονομάχοι οι ποδοσφαιριστές παρά. Ναι, εντάξει. Και άλλοι στην Κερκίδα αγκαλιάζουν την κόμενα. Τέλος πάντων. Τα λέμε. Και κάτι άλλο, για παρενθεσούλα ακόμα. Ναι. Μαζί με τον Κωστίκο σε εκείνη την ομάδα, βάλε και backup του Παρίδη το Δημόπουλο. Και φτιάξε ομάδα. Αυτά δεν μπορεί να τα έχεις. Δεν μπορεί να τα έχεις. Δεν μπορεί να τα έχεις. Άντε, καλημέρα. Ευχαριστώ που να σε καλά. Ευχαριστώ που πήρες. Πάμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σας, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Μιλάτε για τα παιχνίδια από την ίδρυση της ΑΣ ΠΑΟΚ που είσαι από τη Μεγάλη Κωνσταντινούπολη, που ήταν μια ομάδα που χαμένες πατρίδες. Ναι. Κοίταξε από φίλο μου. Αυτή η ομάδα έγινε πούμε από πρόσφυγες που ήταν από τη μεγάλη πατρίδα. Ναι. Έγινε αυτό το σωματείο, το μεγάλο του σωματείο, με παίξε πούμε από όσο ήταν ο Κουρουκίδης, ο Λάμπης Κουρουκίδης, όπως ήταν πούμε, ο Λέανδρος, όπως ήταν ο Ελευθέρης Παπαδάκης, ο Χορεμένη, κι άλλοι. Ο ΠΑΟΚ έψαξε ένα μεγάλο κόσμο από την ημέρα της ιδρύσεως του. Σε όλο τον πλανήτη υπάρχει 12 εκατομμύρια οπαδούς. Ναι. Έχει μια ομάδα που αυτή η ομάδα χτίστηκε με ζώα και με αίμα. Ήταν το συντριβάνι, ένα συντριβάνι το οποίο χτίσαν οι άνθρωποι που κάνανε μεγάλο ταξίδι. Αυτός ο Παύλος είναι μεγάλος ο σωματείο, φίλε μου. Τότε μιλάτε για αερολογία στον ανήφορο. Ο Παύλος στιγμή είναι ένα σωματείο σκλαβωμένο. Από τη σκλαβιά πάει. Τι με λέτε εμένα αυτή τη στιγμή, Κωστίκος και. Γιατί ο Κωστίκος δεν πήγαινε Ολυμπιακό, φίλε μου. Γιατί ο Κουγούνας δεν πήγε στον Ολυμπιακό, φίλε μου. Ναι. Ο Τερνέτης δεν πήγε στον Παναθηναϊκό, φίλε μου. Ναι. Ο Χρήστος. Έτσι. Ο Παναγιώτης Παϊκερμάνης δεν πήγε στον Μακεδονικό. Δηλαδή, τι να καταλήγουμε και πού να πάμε. Ποιος ΠΑΟΚ, φίλε μου. Ποιος κόμμα του ΠΑΟΚ. Από την ίδια χείρα 4 που ήταν εκείνο το πέταλο, το μεγάλο πέταλο, όταν ήταν το κειμένο που πούμε την μπασκέτα πίσω από την χείρα 4, η μπασκέτα εκείνη στη Μεντένη, την μπασκέτα, ξέρει πολύ καλά, τότε ήταν ο Παύλος μεγάλος. Οι 7-8 ήταν αναχώματα. Ναι. Για ποιο λόγο έφυγε με αυτό το σωματείο, είναι ζαρμένο δεξιά και αριστερά. Για να είναι κάτι πικραμένο, λέει το κοντό και το μακρύ του. Μιλάμε για οπαδούς. Δεν υπάρχει ο παρός του ΠΑΟΚ. Σήμερα, από την χρονολογία 2001 μέχρι το 2016. Δηλαδή, τι είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι στο χαράκωμα, να έχει απαιτήσεις, να έχει. Όταν πήγε ο φίλος μου, να ξέρει πολύ καλά στο Λεωφόρο Αλεξάνδρα, ήμασταν πούμε 1500 άτομα. Τα 1500 άτομα πούλμαν και μερικοί πήγαμε το τρένο, από το σταθμό εδώ πέρα, το δικό μας σταθμό. Ναι. Κατεβήκαμε κάτω, πήγαμε στην ομάδα του Σκορμίου Κωνσταντινίδη, ναι. Του Σκορμίου παππού του Κωνσταντινίδη. Να σου πω κάτι, φίλε μου. Ο Κωνσταντινίδης ήταν ένα άνθρωπος που κοιτούσε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όποιος ήταν ρέστος, βοηθούσε το ρέστο. Ησυχία και πολλά άλλα. Όπως ήταν ο Σκορμίος ο Μπέλος. Δηλαδή, σε δύο τα ονόματα αυτά, τα οποία τα ονόματα ήταν εποχή που ήταν όλοι ενωμένοι. Ξέρετε όλοι αυτοί οι δυο, αυτοί τα ονόματα, εμένα και τον άλλον που είναι δίπλα μου, ήταν σεβασμό. Ξέρετε που είναι τηλεφόρα, ξέρετε πήγαμε πούμε από κάτι 2013 του Παναθηναϊκού, ότι αυτή η 2013 του Παναθηναϊκού ήταν μόνο οι Παναθηναϊκοί. Μπήκαμε τα ηλίκη μέσα, μιλάμε τα ηλίκη λαϊκά, έτσι δεν είναι. Μπήκαμε μέσα τα ηλίκη και πήραμε το πέταλο, το μισό. Άσχετο το αποτέλεσμα τι ήταν με το Κόστο του Λεσσαράκη, το Μίμη Δωμάτου και τον Αντωνιάδη. Και εμεί είχαμε παίχτες όπως ήταν ο Χρήστος Ρανίδη και πολλά άλλα. Όταν πήγαμε στα Γιάννη, να ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Τα Γιάννη είχαν να πούμε παράδειγμα κάτι το Μοντέ, το Κοντογκρυγάκι. Γκλασμάνι, βέβαια, Αλβαρέζ. Έτσι, ναι. Όταν πήγαμε για ένα πούμα στα Γιάννα, τότε μπορούμε να κάνουμε το δρόμο του αυτό, ήταν η κατάρα. Κατάρα που είμαστε 12 ώρες και 12 ώρες να γυρίσεις. Ποιος πέρασε από την κατάρα η κατάσταση. 12 ώρες να πάρει και 12 να γυρίσεις και μέσα στα χιόνια να σπάσει το λάστιχο του λεωφορείου. Γιατί δεν μιλάμε την αλήθεια Κότσο. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πούμε ένα χαματείο. Δεν υπάρχει φίλε μου. Η εποχή του 70, όταν είναι η μεγάλη ομάδα του 70 να ξέρει πολύ καλά. Και είχαμε πούμε πάντα στην ξεπάλαξη, δηλαδή μέσα στο χαράκωμα. Πηγαίναμε σώμα με σώμα. Είχαμε απαιτήσει από την 70. Τώρα υπάρχει αυτό η απαιτήσει από τον κόσμο του Παύλου. Δεν έχει απαιτήσει, είναι πρώτο στην πόλη. Αυτό βολεύεται, εντάξει. Όχι, πιο πρώτη πόλη. Αυτό είναι για αυτή η καραμέλα να σταματήσει. Αυτό για τα μικρά παιδιά είναι. Ναι, εντάξει. Έτσι, για τα μικρά παιδιά είναι. Δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή ο Παύλος δεν έχει παίξει, πούμε, όπως είναι οι παίκτες που είναι του πεζοδρομίου παίκτες. Προπονητής που δεν υπάρχει προπονητής. Η ζήκηση που δεν υπάρχει ζήκηση. Σε τι απάνω, για πες μου εσύ τώρα, σε τι απάνω. Για πες μου εσύ φίλα μου. Ένα κόσμος περιμένει. Ποιο περιμένει, τι περιμένει, τον Άγιο Πέτρο. Τον Άγιο Πέτρο περιμένει φίλε μου. Βγαίνει και πούμε να σου πω κάτι Κότσο. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, λέμε ΠΑΟΚ, θα παίξει πούμε το παιχνίδι της Τράπουλας. Όπως παίζει τον Κουμκάνη ή την Πυρίμπα. Και βάζει πούμε τον Παλαντέ δεξιά και αριστερά. Έτσι και ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι ο ΠΑΟΚ φίλε μου. Εδώ πέρα όπως είναι η Αύρωση Κωνσταντινούπολη, οι Έλληνες που έδωσαν τα κλειδιά στους Τούρκους, έτσι και ο Άλφα σήμα ΠΑΟΚ έδωσε τα κλειδιά των αυτών των κύριων που λέγεται στο Σκάτι Κόκαλη. Ο ΠΑΟΚ είναι στραβωμένος Κότσο μου. Και λέω την ιστορία αυτή που βλέπουμε με λεωφόρα ξέρει Καραϊσκάκι, το Καραϊσκάκι Κότσο μου να ξέρει πολύ καλά. Όταν παίξαμε πάω Ολυμπιακό, είχαμε συγχωρημένο το Λόραντ. Ναι. Ο συγχωρημένο του Ασχονίδη να ξέρει πολύ καλά. Τα Ασχονίδη, ναι. Ναι, ο Πυραντώνη του συγχωρημένο. Έτσι είχε το ρεξ. Πήγα μια φορά μια παρέα, εγώ, ο Νακίου, και εγώ που μιλώ και ο στρατηγό. Ναι, ο μεγάλο, ναι. Πάμε εκεί πέρα όλοι μαζί. Είπαμε τον κύριο Αντώνη να τον βγάλει να τον μιλήσουμε. Ποιον, τον Λόραντ, ναι. Το ξενοδοχείο που έμεινε το Ρέξ. Ναι. Πήγαμε εκεί πέρα, τον περιμέναμε 2 ώρες. Βγήκε ο άνθρωπος με τις μπιτάμινες. Ναι. Ο κύριο Αντώνης καθόταν δίπλα μας και ο άνθρωπος αυτός ήταν με εμάς. Μιλήσαμε και μας είπε, απαιδεύουμε το κύπελο και πρώτο ποτάσμα. Οι παράγοντες του ΠΑΟΚ, δηλαδή όπως ο Πέτρος Καλαφάτης και οι άλλοι υπόλοιποι, το μαχαιρώσαν τον άνθρωπο αυτόν. Πέραμε το Καραϊσκάκι, χάσαμε το κύπελο, πήραμε το ποτάσμα με Παναγιώτη και Ραμανίδη. Τότε η σειρά 7, ποτέ να γίνει η σειρά 7 αυτή, πήγαμε 1500 άτομα στην εξάρτηση 7. Πήραμε το πέταλο, ξετία πάνω. Είμαστε όλοι μια γροθιά. Έτσι έγινε ο Πάχο μεγάλος, με τα κυνηγητά, με τους πούμε με σώμα με σώμα. Αυτό ήταν, πηγαίναμε πρωί στην Ομόνια και πολλά. Τώρα τι μιλάτε με έναν κόσμο του Παύλου Κότσο. Δεν υπάρχει κόσμος. Τώρα είναι πάντη με την κοπελιά του, στο γήπεδο και χάχα. Εσύ Νίκο δεν πήρες καμιά κοπέλα να πας στο γήπεδο καμιά φορά. Τι να πάω, κοίτα Κότσο μου. Είχαμε τον Φασό τον Βασίλη, με την κυρά του, την Άννα, την Καζουροάνα. Ναι. Έτσι πήγαμε πρώτη γραμμή, ό,τι ο συγχρονός ο Παρασύς Θοδόρας. Είμαστε ο Νακίου, ήταν η Σαλόμη, ήταν τα αδέρφια, τα ματάκια. Έπεσε. Ήταν ωραίες ιστορίες. Ήταν ωραίες ιστορίες. Ο Νικόλας είχε σήμερα Είχε καλό ίστρο να πούμε. Θυμήθηκε τα παλιά, θυμήθηκε το Λόραν, θυμήθηκε το Ρέξ, θυμήθηκε το στρατηγό. Δεν πειράζει, έπεσε, δεν πειράζει. Δεν θα προλάβουμε να πάρουμε και κάποιον άλλο φίλο. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο. Θα έχουμε όμως Β' Εθνική. Οπότε κάτι θα δούμε. Θα έχουμε Ευρώπη, οπότε θα έχουμε κάτι να δούμε. Να γεμίσουν λίγο τα μπαρ, λίγο να γεμίσουν τα εστιατόρια, να γεμίσουν τα μαγαζιά, να γεμίσουν τα προποτζίδικα. Είναι ο Νίκος. Α, για πάμε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, επειδή τον άκουσα τον Νικόλα πρώτη φορά σοβαρό και... Έπεσε η γραμμή του ρε γαμότο, ναι. Λοιπόν, το 76 όταν κατεβήκαμε στο Καραϊσκάκι 4 πρώτου 0-4, δέστε τα γκολ που έβαζε ο ΠΑΟΚ, πόσος κόσμος σκονόταν από πίσω. Όλο το πέταλο. Μιλάς γιατί... Μιλάς εκεί που βάζε ο Γκουερίνο τα γκολ από πίσω, ναι. Είχε κόσμο πολύ. Δύο γκολ ο Κούδας Γκουερίνο, λοιπόν. Δέστε την κερκίδα από πίσω, γιατί υπάρχουν αυτά τα βιντεάκια, πώς σηκωνόταν όλος ο κόσμος από πίσω, όλος ο κόσμος. Και φεύγαμε από το Καραϊσκάκι και μέχρι να πάμε στο Περοκέ, ήταν όλοι από το Μοσκάτο, Καλυθέα, όλοι και φωνάζανε υπέρ του ΠΑΟΚ, στα μπαλκόνια οι Αθηναίοι. Οι μη Ολυμπιακοί. Δεν ξέρω τι ήτανε. Εμείς φεύγαμε από το Καραϊσκάκι και ανεβαίναμε τα πόδια μέχρι το Περοκέ. Καταλαβαίνεις πριν το Περοκέ τώρα. Καλά, εσύ τώρα. 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 Καταλαβαίνεις πριν το